Αχαχαχα, get knocked down, but I get up again. Έτσι είναι, ρε Σωτήρη, δασκαλάκι. Έτσι είναι, Σωτήρη. Έρχεται στην Αθήνα ο Μαραντόνα. Έλα, ρε Σωτήρη. Και δεν μου είπες τίποτα. Όχι, ρε φίλε, τα μαθαίνω από τον Α, δηλαδή, και από τον Β και τον Δίνα. Σε παρακαλώ πολύ. Στα πλαίσια τι πράγματος μου ξέρουμε, για συναυλία, κάτι, για. Έχει καμιά. Κάνα περίεργο. Μάλιστα. Στην Αθήνα ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνας. Αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Τι Καλιφόρνια, τι Καλλικράτεια. Το μότο του φετινού καλοκαιριού εδώ στην αγαπημένη σας Τρόικα, η οποία σας συντροφεύει από τις 10 έως τις 12 καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η SMR ανοιχτή και σας περιμένει στο FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526, τηλεφωνικά αργότερα 2310-287-888. Θέλω να φύγω υγιής, φίλε. Πρώτα να φύγω βασικά, δεν το βλέπω. Και δεύτερον να φύγω υγιής, έχω διαλυθεί, το βράδυ δεν μπορώ να αναπνεύσω, δηλαδή λίγο σεβασμό. Κατανοώ απόλυτα τον Δημήτρη Καμπουράκη, που μαλώνει με όλο τον Real. Κατανοώ, καλημέρα Δημήτρη Καμπουράκη. Σε κατανοώ απόλυτα. Εδώ πέρα έλα, θα κάνεις φόνο άμα έρθεις εδώ πέρα. Λοιπόν, ναι, όντως. Όντως, τι θα τον κάνεις. Θέλει. Ναι. Ο Καμπουράκης δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο. Για το μαλλί. Δεν έχει ιδέα ποδόσφαιρο. Φίλε, γιατί έχω. Γιατί λέμε για το μαλλί όταν δηλαδή, έχει γίνει. Δηλαδή η δεξιά μου πλευρά έχει γίνει μήνα. Θα πηγαίνω έτσι. Θα πηγαίνω έτσι, δεν αντέχω από άλλο. Κάθε πρωί, φίλε, το βράδυ πήγα να ξαπλώσω και πήγα να αναρροφήσει μια ώρα. Καταρχήν, ρε φίλε, είμαι μπροστά σου. Ρε. Ναι. Ναι, καλά, τώρα αυτό λίγο να λέγεται. Εντάξει. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Τι κοντίσιον έχει. Ορίστε. Εννοείται όχι. Ένα μεγάλο νεμιστήρα, τον οποίο τον. Να σου πω κάτι, α πούμε, χθε. Τον είχα σύνολο 2 ώρες άθροισμα. 2,5. Είναι εχθρός του πολιτισμού. Τέλο, το air conditioning το έχουν συμφωνούν όλοι μαζί. Είναι εχθρός του πολιτισμού. Είναι ο εχθρός του πολιτισμού, εννοείται. Έτσι έχει χαλάσει το. Μα πρώτα χάλασε το μικροκλίμα. Ποιο είναι ο εχθρός του πολιτισμού? Το air conditioning. Ρε φίλε, πώς έχει γίνει όλο αυτό με το περιβάλλον? Ξεκίνησε από το μικροκλίμα. Πώς έχει πάει το πράγμα? Απλά πράγμα. Δεν θέλει και πολύ φιλοσοφία και σκέψη. Εντάξει, αγοράκι μου. Ναι, ζαγοράκι μου. Λοιπόν. Βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής, θα το αναπτύξω εγώ, είναι η αλβανοποίηση του Άρη και η πολύ πολύ έξυπνη στόχευση, η πολύ πολύ έξυπνη στόχευση στους Αλβανούς του νομού Θεσσαλονίκης και ειδικά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, και πολύ καλά κάνει ο Άρης. Θα πάμε σε χορηγούς. Θα πάμε σε αγωνισμό. Ακριβή παίκτη είναι αυτή. Προφανώς. Καταρχήν είχα Χρήστο Βαγγέλη. Είχα Αρτούρ Λεγκμπέλο. Μην το σκοτώνεις. Μην το σκοτώνεις. Μίρελ Γιώσα. Μην το σκοτώνεις. Πάντα είχα καλούς τέτοιους. Είναι θέμα βασικό για τη σημερινή εκπομπή. Αν το προσέξει ο Άρης, έχει φέρει λίγους και καλούς. Μην το σκότωσε. Αλβανούς ποδοσφαιριστές. Πρέπει να μιλήσουμε όταν γυρίσουμε την άδεια στο Σωτήρη. Αν θες να είναι εδώ και κάποιος άλλος, να μιλήσουμε για το πώς θα πηγαίνει η εκπομπή. Για να μην σκοτώνουμε θέματα. Να γεμίζουμε θέματα. Είναι, να μην λέω για τον Άρη. Για τον Άρη θα πεις. Σαφώς θα πεις. Σαν θέμα, θα το βάλουμε. Μην το σκοτώσουμε. Και αχταρμάσου όλα μαζί, έχουμε διαγωνισμάρες. Έχουμε media mark. Είπα ότι είχα τρεις καλούς παίκτες. Τίποτα δεν είχες. Άστο, θα τα πεις μετά. Κάνεις πολύ έξυπνη κίνηση για μένα. Πάρα πολύ έξυπνη κίνηση. Και αν το κατάλαβες. Αυτόν τον Σαντίκου τον ανέφερα εγώ τη Δευτέρα. Αλλά ποιο το κατάλαβε, Αριάννο? Γι' αυτό το γράφουμε. Ανέφερα τη μισή εθνική Αλβανία. Γι' αυτό το γράφουμε. Του καλύτερου. Και βλέπω σήμερα, 4 μέρες μετά, αλλά τον Σαντίκου. Γι' αυτό το γράφουμε. Τον ανέφερα εγώ Δευτέρα. Φιλέ. Σ' ακούμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Πού πάμε? Ό,τι σα υποσχέθηκα χθε, ό,τι σα υποσχεθήκαμε χθε, ναι. Το κάνουμε σήμερα πραγματικότητα. Πράξη. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Ήταν δέσμευση και έγινε πράξη. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, που λέει και ο Αλέξης. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Ορίστε. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Αχαρνής απόψε. Με την υπογραφή Σωτήρη Δασκαλάκη και Μάριου Ασλαμή. Για τους φίλους Ασλαμά, οι οποίοι εψέ είδαν την παράσταση στην πρεμιέρα. Καταπληκτική παράσταση. Καταπληκτικό ανέβασμα. Γιατί υπογράφει πολύ απλά ο Κώστας ο Τσιάνος. Από τους κορυφαίους σκηνοθέτες μας. Ποιος είναι ο Kyle Walker? Αυτός. Α, ο Σαντίκου είναι αυτός. Ναι. Νόμιζα ο Kyle Walker της Αγγλίας. Ήδη είναι. Λοιπόν, θέατρο δάσους απόψε, ώρα 9 και 4. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Απαιτώ το λιγότερο 40 μηνύματα. Το λιγότερο 40 μηνύματα. Με Πέτρο Φιλιππίδη, καθηλωτικό για μία ακόμη φορά στον ρόλο του θρυλικού Δικαιόπολη. Του ήρωα που υπογράφει μόνος του συμφωνία ειρήνης με τους Σπαρτιάτες. Αυτό ήτανε. Για 30 χρόνια. Σαντίκου έχω δει αρκετά, ρε φίλε. Συγγνώμη, τι έκανε εδώ, ρε φίλε. Με την εθνική δεν είναι και κάτι. Περίμενε. Ναι. Εδώ. Τι ήταν αυτό, εδώ. Δεν είναι αυτός, ρε. Αυτός είναι, να το. Σίγουρα. Σαντίκου γράφει Βανέλα 11. Εταιρεία είναι από κάτω, ρε, διαφημιστικό. Όχι, μπερδεύεσαι με άλλο το έκανε αυτό.
Και τι έλεγε. Εκείνα τι έβαλε. Ναι. Θα μου πει και ο Ρόβας. Πρέπει να είναι ένα από τα δύο που έχει βάλει έξω από την περιοχή ο Σαντίκου. Αν έχει βάλει δύο. Το ένα είναι αυτό εδώ. Περίπου 8-10 μέτρα με μεγάλη περιοχή του αντιπάλου. Μπράβο. Λοιπόν, αυτά σαν διαγωνισμό και δίνουμε και Opticon Express ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Τρία μαγαζά στην πόλη ζωή να έχουν, ένα στη Νιου Ευκάρπια, τα άλλα δύο στο κέντρο και τα άλλα δύο στο Πόρτο Καράς. Προσέξτε, πανεύκολο διαγωνισμό σήμερα που μυρίζει καλοκαίρι. Σας δίνουμε τρεις κλασικούς ελληνικούς προορισμούς και τρεις επώνυμους Έλληνες. Δύο άνδρυδοι και μία γυναίκαδη. Θέλουμε να κάνεις την σωστή αντιστοιχία. Και καβάτζο, μπαίνεις στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Λοιπόν, άνδρος, σύφνος, βαθύλακος. Και σας δίνω τους επώνυμους Έλληνες. Τι? Χρήσταθος Τσαλτίδης. Δεν είμαι το βαθύλακο. Κώστας Σιμίτης. Ναι. Ελένη Μενεγάκη. Σε ελιμενώνω λοιπόν ότι ο Σιμίτης. Δεν είπα καταγωγή. Ο Σιμίτης. Είπα με ποιους ταυτίζονται. Η κόρη του έχει σχέση με βαθύλακο. Με συγκλονίζεις, τώρα το μαθαίνω. Η κόρη του. Κάτι έχει παντρευτεί, έχει κάνει κάτι συγγενής. Κάτι, ναι. Κάτι αυτό. Άντε ρε. Ωραία, λοιπόν, νομίζω ότι το quiz πολύ εύκολο, έτσι. Βαθύλακος. Ναι. Άνδρος. Εγώ με Χαριλιώτης όμως, ρε φίλε. Μα δεν είπα καταγωγή, ρε εσύ. Τι θες. Το κατάλαβαν όλοι, είναι δυνατό. Κάνουμε, ναι, για πες. Γιατί ο Σιμίτης είναι από τη Σύφνο. Πού μπορεί να είναι. Ή η Μενεγάκη είναι από που δεν ξέρω τι. Γιατί μπορεί να ξέρω εγώ που είναι η Μενεγάκη ο Σιμίτης. Αυτοί ξέρουν από που είμαι εγώ. Λοιπόν, ναι, τι κάνουν, τι κοινά, σας δίνω είπες. Με ποιο προορισμό συνδέονται τα αντίστοιχα ονόματα. Έτσι. Ναι. Άνδρος. Ναι. Σύφνος. Ναι. Βαθύλακος. Ναι. Τσαλτίδης. Σιμίτης. Μενεγάκη. Κάντε τη σωστή αντιστοιχία, την κάνεις σωστά και μπαίνεις στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα όπλα. Ναι, εμένα ξέρουν όλοι ότι μένω εκεί. Είναι, βάλε κάτι άλλο. FM κενό. Βάλε Ασλαμής. Ασλαμής βάλε. FM κενό. Μήνυμα. Ναι. Αποστολή στο 54-520. Κάνω και τζάμπα πρόμορφε, φίλε. Σε έχω βάλει μαζί με Κώστα Σιμίτη. Σήμερα είναι πανηγύρι. Στο Βαθυλάκο. Το Βαθυλάκο. Σήμερα και αύριο. Ναι. Είναι διήμερο πανηγύρι. Πάρα πολύ κόσμο. Αύριο προφητηλία. Α, είναι αύριο, γιατί είναι. Παραμονή γίνεται το πανηγύρι πάντα. Ναι. Είναι δύο μέρες. Την προπαραμονή και την επόμενη. Πολύ τζαρζέλε. Ωραία. Πολύ κόσμο. Ναι, εννοείται. Όλη η περιοχή. Ομάδες, έχει, όχι, όλη η περιοχή. Όλος ο Δήμος εκεί έρχεται. Και από άλλες. Χαλβά, χαλβά. Χαλβά αυτό, φασάλων, πώς το λένε. Λοιπόν. Έχει. Περίμενε. Έχει φοβερούς λουκουμάδες με σοκολάτα που θες ή χωρίς σουκουλάτα που δεν θες εσύ. Περίμενε. Έχει παιχνίδια για τα παιδάκια. Άκου να σου πω κάτι. Έχει αυτοκινητάκια για να παίξεις. Συγκρουόμενα. Αν είναι εκεί, αν έχει stand, ναι. Ή αν έχει πάγκο, η οικογένεια Ρούμπου. Δεν ξέρω αν έχει Ρούμπου. Αν έχει χαλβά Ρούμπου, θα μου πάρεις ένα κιλό. Χαλβά έχει πάντως. Θα μου πάρεις ένα κιλό. Και αύριο έχει πανηγύρι πάλι. Ναι. Μπορείς να έρθεις. Θα σου δώσω εγώ 3 ευρώ. Θα πληρώσει πόσο κάνει ο χαλβάς και 3 ευρώ σου δώσω μετά. Α, έξτρα 3 ευρώ. Ναι. Δηλαδή αν κάνει 10-13. Αν είναι της οικογένειας Ρούμπου. Σωτήρη. Γράφει απ' έξω το χαρτί Ρούμπου. Έχω, το έχει εκεί μεγάλη οικογένεια Ρούμπου. Σωτήρη. Ναι, εκεί γράφει. Στο χαρτί το γράφει. Και στο χαρτί. Σίγουρα και στο χαρτί. Αν χαρτί. Δεν το γράφει στο χαρτί, σου φέρνω άνετα Ρούμπου. Τρούμπου. Όχι, όχι. θα μάθω. Ναι. Μην, δεν το σοβλάξ, θα μάθω. Σωτήρη, είμαι στην Καλαμπάκα σε πανηγύρι και είναι οικογένεια Ρούμπου. Χρύσανθε, ξέρεις η μυρωδιά που με έπιασε. Περίπου 100 μέτρα πριν φτάσουμε στον πάγκο. Μύριζε. Σύνταξη παίρνεις. Άρωμα. Ή όχι ακόμα. Τι σύνταξη. Σύνταξη. 72 χρόνων είσαι, σύνταξη παίρνεις. Σύνταξη, όπως είπε και ο δίπλα, ο Γιάννης, ναι. Μου είχε πει όταν ήρθα εδώ, φίλε, συγγνώμη, αλλά δικιά μας γενιά δεν πρόκειται να δει σύνταξη ούτε για αστείο. Άμα δεν δει δικιά σας, πώς θα δει δικιά μας. Ναι. Μειώσει τις συντάξεις. Αρχίσαμε. Με εγκύκλο χουλιαράκι. Ποιος είναι ο χουλιαράκι, ζε φίλε. Υπεύθυνο συντάξεων. Τον ξέρω βασικά. Είναι πανεπιστημιακό ο Χουλιαράκη. Είναι πανεπιστημιακό και εικαστικό ο Ασπρογκριζομάλη. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά. Απλά τα κάτω βάλτε στο automatic. Βάλτε στο automatic. Γιατί δεν κρίμα. Σκοτώνει και βάλε μπάρκα και στο δικό μα το πρώτο που θα έρθει. Ποιο είναι. Ωραία. Βάλτε. Χωρί 10 και 20 λέει εδώ. Βάλτε εδώ. Μάρκα την Κωνσταντίνα μάλλον. Κωνσταντίνη πρώτη. Ναι. Αυτή είναι. Κωνσταντία, να δούμε πώς θα πάει και ο διαγωνισμός γενικά η μέρα μας, έτσι. Μας ξεπαρθενιάζει μεσικά η αγαπητή Κωνσταντίνα, η Κωνσταντία, ναι. Η οποία μπαίνει για αχαρνής, είναι αχαρνής με ήττα όμως, να ξέρετε, στην παρέα δεν είναι αχαρνής ο πληθυντικός, αχαρνής με ήττα, δεν πειράζει, κανονικά μπαίνει στην κλήρωση. Ναι.
Και σε κόβω και λίγο, όχι από τα πολύ πολύ κλασικά ονόματα που στέλνουν. Γιατί είναι κάποιοι που στέλνουν πάντα για όλα τα θεατρικά. Δεν μου λέει κάτι το δικό σου. Αυτό λοιπόν, είναι με την Ελλάδα είναι αυτό ναι. που φάγαμε, χάσαμε. Είναι δεν είναι Ελλάδα αυτό. Τι είναι αυτό. Όχι, δεν είναι Ελλάδα. Δεν Ελλάδα. Έτσι, τρεις διπλές προσκλήσεις. Αχαρνή στο Αριστοφάνη με υπογραφή Κώστα Τσιάνου, του σπουδαίου Κώστα Τσιάνου, που είχε τρελάνει κόσμο πριν 30 χρόνια στην Επίδαυρο με την δική του Ηλέκτρα, με τη Λιδία Κονιόρδου ως Ηλέκτρα, την υπουργό, σε καθηλωτική πραγματικά ερμηνεία. Γι' αυτό και την έκανε υπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ. Για απόψε, ώρα 1 και 4, τρεις διπλές προσκλήσεις. Και κάνει χιούμορ μέσα με αυτό. Έξι. Κάνει χιούμορ με αυτό ο Κώστα Τσιάνου. Έχει κάνει πολλούς θεατρινούς υπουργούς. Δεν το καταλαβαίνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πες μάλλον έναν. Τι? Ηθοποιό που τον έκανε. Ας μην το πω δημόσια. Γιατί μπορεί τώρα να είναι τόσο ηθοποιός μεγάλος που μπορεί να το παίξει και νομικός μετά και να μου κάνει μήνυση. Α, δεν υπάρχει εγώ. Και να του παίζω εγώ του μεγαλύτερου κόσμου ναι, ηθοποιός. Η Αλβανία φορούσε Μακρόν τελευταία, ναι. Και στο Euro. Και στο Euro. Α, από το Euro δεν αυτά. Και γιατί φορούσε την Κροάτσα. Ναι, από το Euro δεν αυτό. Και φορούσε το Γάλλο. Δεν ξέρω, από το Euro ήταν αυτά. Ε? Με Ουκρανία είναι. Όχι με Ρουμανία. Όχι με Ουκρανία, όχι με Ρουμανία, μπράβο. Η Ουκρανία ήταν σε όμιλο. Έβαλε το γκολ με τη Ρουμανία. Με την Αγγλία. Ναι. Να το. Να το γκολ. Πολύ ωραία έξοδο τερματοφύλακα. Διαγώνια... Του τυραμισού, όπως το λένε αυτό. Διαγώνια κεφαλιά στο πίσω δοκάρι. Ωραίο. Καλώς φαίνεται αυτό. Ωραία. Μπορείς να πας να προμηθευτείς στο εισιτήριο για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Από σήμερα είναι σε κυκλοφορία Μάρια. Mm. Ξέρω ότι βιάζεσαι. Είμαι σίγουρο, ναι. Σαν τρελό. 10 ευρώ εισιτήρια σε ένα και 3. Ζω για αυτό. Γιατί δεν είναι ωραίο μάτσο αυτό. Ωραία. Για καλοκαίρι και όλα Άρη ΑΕΚ, ρε φίλε, μια χαρά μάτσο είναι. Πότε 25? 25. Τι μέρα πέφτει? Τετάρτη, ωραία, καλά, μια χαρά μέρα. 15 ευρώ στη θύρα 2, 20 στην 9, 25 στα επίσημα στην 7 και 50 ευρώ στα VIP. Και είναι μια καλή ευκαιρία να στηριχθεί και η ομάδα που έχει κάνει την προσπάθειά της και έχει κάνει και τις κινήσεις μεταγραφικές και έχει διαθέσει και αρκετά χρήματα μέχρι στιγμής. Το θέμα είναι να υπάρξει και μαζική παρουσία του κόσμου για πολλούς και διάφορους λόγους εμπορικούς. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα προσδώσει και μια παραπάνω ένα μπόνους σε σχέση με αυτό που κυνηγάει ο Άρης με τα τηλεοπτικά. Χθες υπήρξε ανακοίνωση το βράδυ του Super 3 στην οποία, με την οποία στην ουσία είπε στον Καρυπίδη μη τυχούν και πας στο έψιλον, έτσι για να τη μεταφράσω. Και ταυτόχρονα έστειλε και ένα καλό μήνυμα. Δηλαδή σου λέει ότι οκ, καταλαβαίνουμε. Απορία, ναι. Αυτό ακούω εδώ και 1,5 μήνα. Ναι. Τώρα έβγαλα ανακοίνωση στο Super 3. Αφού χθες έστειλε επιστολή ο Σαββίδης ότι ενδιαφέρεται. Μέχρι τώρα ήταν γιατί, φιλολογικό. Γιατί είχε, εντάξει, τότε ήταν πιο unofficial, ας πούμε. Χθες, ναι, μάλιστα το αποκάλυψε η εκπομπή το απόγευμα. Ναι. Και το σημειώνω για όσους μας άκουγαν χθες ότι εστάλει επιστολή από το ε στη Super League με την οποία εξεδήλωσε το ενδιαφέρον του για τις 7 άστεγες ομάδες. Χωρίς χρήματα και τέτοια, γιατί κυκλοφορούν διάφορα, δεν είπε χρήματα, δεν έχει χρήματα στο κομμάτι αυτό, είπε με ενδιαφέρει να το συζητήσουμε και τα λοιπά. Και υπήρξε το βράδυ ανακοίνωση από το Super 3 στο στυλ ότι δεν, τον Άρη θα τον αγοράσεις με λεφτά και ξέρω εγώ και δεν θα πάμε σε μια τέτοια διαδικασία και θα προσπαθήσουμε εμείς την όποια χασούρα. Αυτό είναι το πνεύμα, η ουσία του ανακοίνωσης. Το πνεύμα είναι ότι θα προσπαθήσουμε εμείς ως κόσμος, αν είναι λιγότερα με τα λεφτά από κάποιον άλλον τηλεοπτικό πάροχο, να πάρουμε εμείς περισσότερα εισιτήρια κτλ. Για να μετριάσουμε την όποια χασούρα. Εγώ θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς δεν θα πάει εκεί ο Άρης. Ότι προς αλλού πηγαίνει και σύντομα θα έχουμε εξέλιξη. Περιμένουμε να δούμε. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι και το τηλεοπτικό. Ο Ηρακλής νομίζω θα είναι εξασφαλισμένος με την ΕΡΤ. Θα πάρει η ΕΡΤ και αυτή τη φορά το πρωτάθλημα της Football League. Προφανώς η ΕΡΤ 3, να υποθέσω. Η ΕΡΤ. Συνολικά. Ναι. Α, θα γίνει περίπου, θα μπορεί να δείξει να δίνει μάζα, ας πούμε, και η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ 1, η ΕΡΤ 2. Και πέρσι έδειχνε. Όχι. Τι? Α, ναι. Αλλά κυρίως η ΕΡΤ 3 όμως. Ναι, το είχαν κάνει έτσι το πρόγραμμά τους ώστε να δίνει κυρίως η ΕΡΤ 3. Αλλά πιστεύω ότι θα έχει λύση εκεί ο Ηρακλής. Όχι ότι θα πάρει τίποτα λεφτά. Απλά θα γλιτώσει ένα έξοδο. Γιατί πέρσι, ας πούμε, ο Άρης πήρε περίπου 60.000 ευρώ από την ΕΡΤ, τα οποία εκχωρήθηκαν στους διαιτητές. Αυτή ήταν η βοήθεια που υπήρξε. Άρα θα φύγει ένα έξοδο πάνω από το κεφάλι του Ηρακλή σημαντικό. Επίσης, χθες
Το βράδυ είχαμε εξέλιξη φυσικά με Αλέξη Κούγια, ο οποίος βγήκε το μεσημέρι και πέταξε μια τέτοια το μεταξύ. Είπε για τον Άρη και τον Όφη. Ο Όφη έχει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ότι δηλαδή οι ομάδες που δεν έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο, είπε ο Κούγιας, έχουν όλοι αξιοπρεπείς προέδρους εκτός από τον Άρη και τον Όφη. Μόνο που ο Όφη πρώτον έχει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Με αποτέλεσμα, ενώ πρόσεξε, είχε κλείσει δύο φιλικά ο Άρης με τη Λάρισα. Το ένα ζήτησε η Λάρισα να μετατεθεί, να ακυρωθεί μάλλον γιατί έκλεισε φιλικό με τον Παναθηναϊκό και το δέχτηκε ο Άρης, καλή την πίστη. Και είχε κλείσει άλλο ένα φιλικό να παίξει στο Βικελίδης, 9 Αυγούστου. Και χθες ο Θόδωρας έβαλε την εξής φωτογραφία. Δες τη Μάρια. Ναι. Με τη Λεζάντα. Αλέξης Κούγια σε παιδική ηλικία δείχνει τον Αλέξη Κούγια να κάνει κολοτούμπα μικρός. Με σε χορτάρι, φαίνεται χορτάρι, είναι η γήπεδο, η πάρκο. Είναι ένα παιδάκι, δίνω ο Αλέξης Κούγιας. Αλέξης Κούγιας γράφει ο Καρυπίδης. Κάνει μια κολοτούμπα το παιδάκι. 5 χρονών, 4, πόσο είναι και τα λοιπά. Ναι. Γιατί προφανώς τώρα κλείνεις φιλικά με δύο φιλικά. Να παίξεις εντός έδρας και εκτός έδρας, με τη Λάρισα. Ναι. Και μετά βγαίνεις και λες ότι είναι αναξιοπρεπής ο πρόεδρος της ομάδας. Ναι. Χωρίς να ερωτηθείς, έτσι από μόνο σου. Ναι. Ίσως επειδή είναι και το περιβάλλον αυτό με το οποίο βγαίνει. Λοιπόν, το ζουμί λιγάκι. Το ζουμί. Το ζουμί. Σωτήρη, θα πάμε σε διάλειμμα. Μισό κλάσμα λίγο. Να κάνουμε λίγο την εκπομπή, λίγο τζογαδόρικη. Δεν έχω κοιμηθεί πολύ και είμαι λίγο. Με μεγάλη μου χαρά. Θέλω να με φτιάξει λίγο, να με ανεβάσει την πίεση. Όχι, μπράβο. Μην με μεταφέρει τον ύπνο, την υπνολία σου. Δυόμιση ώρες κοιμήθηκα. Τελευταίες μέρες κοιμάμαι 2,5 και σκόμαι 7. Χθες κοιμήθηκα 3 παρά 20 και σηκώθηκα 7 και 5 σήμερα. Μιλάμε όμως για 6 με 8. Ναι, εντάξει, είσαι ήρωας. Και χωρίς τέτοιο. Είσαι ήρωας. Εμίλια, καλημέρα. Χωρίς ξενύχτη, μπουζουκό τέτοιο, στο σπίτι μου. Ναι. Ο Εμίλιος μπαίνει και λέει: θέατρο για μια δροσιά πολιτισμού, καλημερέντες. Έχουμε τέτοιους ακροατές. Εμίλια, χρόνια πολλά και καλά για ΕΨΕ. Ήταν Εμιλιανού, έτσι. Χρόνια πολλά και καλά πάλι. Καλημερέντες. Και καλημερέντες. Να είσαι καλά. Χαιρόμουν πάρα πολύ που έβλεπα στις τελευταίες χρονιές του Ηρακλή στην πρώτη εθνική, στα επίσημα. Κυρίως πάρα πολλά νέα παιδιά Αλβανούς και Αλβανίδες. Με ένα-δύο παιδιά μάλιστα μιλούσα. Καταπληκτικά παιδιά. Υπέροχη συμπεριφορά, με διαρκείας ή με εισιτήρια μεμονωμένα, που φορούσαν ή αγόραζαν επίσημα προϊόντα την μπουτίκ του Ηρακλή, όχι μαϊμούδες. Και μιλούσα ειδικά με ένα. Τα παιδιά ποτέ δεν τους ρώτησα από διακριτικότητα αν είναι ζευγάρι ή αν είναι αδέρφια, γιατί πήγαινε στο κουτσομπολιό. Φανταστικά παιδιά. Το χαιρόμουν πάρα πάρα πολύ. Ο Άρης. Αν είναι αδέρφια, είναι ζευγάρι. Νέα παιδιά. Στα επίσημα του Ηρακλή. Αν με ακούνε, τους καλημερίζω. Δεν θυμάμαι καν ονόματα. Γιατί πήγε στο μυαλό σου να είναι ζευγάρι δύο αγόρια, ρε φίλε. Είπα ένα παλικάρι, μια κοπέλα. Α, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα. Ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Το είπα. Είναι της αϊπνίας. Και επίσης, και κανένα πρόβλημα αν είναι ζευγάρι, αγόρια ή μόνο κορίτσια. Ναι. Κανένα πρόβλημα. Εντάξει, δεν θα πήγαινε όμως στο μυαλό σου. Ναι. Ωραία. Νοείται. Γιατί λοιπόν, μοιάζαν τόσο πολύ. Ρε φίλε, δύο νέα παιδιά, λευκά και σχεδόν κατάξανθα. Λευκά. Ναι. 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 Μπράβο. Αυτό σου είπα. Δεν ρώτησα τα παιδιά γιατί δεν τραβούσα ταλκά με αυτό. Υπέροχα παιδιά. Ο Άρης πιστεύω ότι πάει να κάνει μια πολύ καλή, πολύ έξυπνη κίνηση. Πάει να τραβήξει το αλβανικό στοιχείο του νομού Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας, πώς είναι το ποδόσφαιρο, και κυρίως της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που πλέον είναι και εκεί πάρα πολλοί Αλβανοί. Ενώ πάω και εγκληματί, διώχνοντας τον Κάτσε. Α, το ξέρω αυτό, άλλο. Ναι, έχει πολύ αλβανικό στοιχείο ο ΠΑΟΚ, εννοείται, ναι. Και αλβανικό στοιχείο πάρα πολύ. Έτσι. Ναι, έχει περισχύσει το ρωσικό φιλό τέτοιο. Ναι, προφανώς, ναι. Άρα να πάρουμε ο λίγο. Άρης πάει να κάνει πολύ έξυπνη κίνηση με την απόκτηση του Μίτζεν Μπάσα, που ήδη είναι δικός του. Έτσι, είναι, η Κυριακή δεν έρχεται εκτός από αυτό. Ναι, δεν έχει υπογράψει. Ναι, ο 31χρονος μέσος πρώην της Κόμο, τώρα συζητιέται. Α, δεν είχε στην Πάρη μετά. Τώρα ήταν στην Πάρη αρχικά. Α, εγώ στην Κόμο. Στην Τωρίνο. Και Κόμο ήτανε. Άρα Κόμο Μπάρη Τωρίνο. Κόμο Τωρίνο Μπάρη. Αντιστρόφος. Κόμο Τωρίνο Μπάρη. Δεν μπορεί. Ναι, ωραία. Καλημέρα Δώρα. Σήμερα τα μάτια σου κάτι τα έβαψε. Μπράβο. Και τώρα είναι και κοντά στην απόκτηση του Αρμάντο Σαντίκου. Δεν είναι κοντά στην απόκτηση. Του 27χρονου Αλβανού επιθετικού. Και δεν ρωτάω. Είναι κοντά στην απόκτηση να ενημερώνουμε σωστά. Ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρεται, ωραία. Άλλο είναι κοντά, άλλο ενδιαφέρεται. Ναι. Ο Βίντα της Κροατίας. Ναι. Μιλάει το στο χώρο, μην φεύγεις. Ανησυχούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ και οι φίλοι του Ηρακλή ότι ο Άρης
πάει να τους πάρει μεγάλο μέρος του αλβανικού στοιχείου. Έτσι. Ρωτάμε. Εγώ βλέπω ότι κάνει πολύ έξυπνη κίνηση ο Άρης. Χίλια μπράβο στον Άρη. Okay. Εγώ θα σου πω, επειδή προσπαθείς να τριπλάρεις τους φίλους μου τους Παοξίδες, η εκπομπή διαθέτει 5 εισιτήρια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Βασιλεία. Και εσύ δώσε θέατρα. 5 εισιτήρια. ΠΑΟΚ Βασιλεία. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βασιλεία, πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, τρίτη βράδυ. FM κενό, εσύ δυνατά είσαι. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Σωτήρη, τι ώρα είναι αυτό, 10 παρατέρτο. 8.30. Α, 8.30. Α, είναι το ΝΟΑ. Α, είναι δύο ζώνες, γιατί έχει και άλλα μάτσα και τις μέρες, ναι. Ωραία, 8.30 ώρα, ωραία. Λε, να καπνίσεις, θες, δεν καπνίζεις. Τρεις διπλές για τους αχαρνείς απόψε. Ναι. 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Βασιλεία την ερχόμενη Τρίτη. Συν τα γυαλιά, αν κάνεις τη σωστή αντιστοιχία. Θα πει άλλα 5 θα πει. Σύφνος, Άνδρος, Βαθύλακος, Τσαλτίδης, Μενεγάκη, Σιμίτης. Σωτήρη. Όχι, όχι, κατέβατε κανονικά, κανονικά. Λύσε μου μια απορία. Τώρα, το έχεις βάλει παλού το χαλί μας. Γιατί τώρα ακούγεται τέλεια, ρε φίλε. Μη χειρότερα, τρελαθώ. Σωτήρη Δασκαλάκη. Έχουμε μαζί μας σήμερα Τσορμπατζόγλου, Τσαλτίδης και Ασλαμής. Τσορμπατζόγλου, κάνω πλάκα έτσι. Ο Τσορμπατζόγλου έχει κολλήσει, κάνει 25 μέρες διακοπές και θα πάρει κι άλλες 12-13. Λοιπόν. Θα πάρει φιλοπορία μετά. Κανονικά. Εδώ είμαστε τρόικα. Τσαλτίδης στις επάλξεις και σήμερα Δασκαλάκη στις επάλξεις. Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς στις επάλξεις. Και υπάρχει ένας μηνυματικός χήμαρος. Ζητούμε από τον φίλο τον Φίβο. Κινητό τελειώνει σε 123. Φίβος τελειώνει σε 123. Έχει στείλει και επίθετο. Γιατί θέλεις, για πού, για ΠΑΟΚ ή για θέατρο. Δεν βγήκε δίπλα η λέξη, έτσι. Δίνουμε 5 εισιτήρια για την ματσάρα ΠΑΟΚ Βασιλεία προκριματικά Champions League την Τρίτη, ώρα 8.30, στάδιο Τούμπας. Στην πιο καυτή ποδοσφαιρική έδρα της Ευρώπης, όπως τη χαρακτήρισε ο Γιάννης Γιακογιάννης στην εισαγωγή της σύνδεσης τότε για το ΠΑΟΚ Νάπολη. Καλά τα λέω, Σωτήρη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από την πιο καυτή ποδοσφαιρική έδρα της Ευρώπης. Ανατριχίλα. Είχα κρατούσα ένα μπολ με... Ορίστε ο κύριος δίπλα, τι είπε, κάτι είπε ο κύριος. Έτσι ξεκίνησε. Ποια είναι η πιο καυτή έδρα της Ευρώπης, έχει περάσει μέχρι και η Λίνα από εκεί. Ο Γιακογιάννης το είπε. Α. Τώρα αν εσύ, ο Τσαλτίδης, αμφισβητήσει τον Γιακογιάννη, τον Γιάννη. Δεν κατάλαβα τι είναι ο Γιακογιάννης. Σε παρακαλώ, το περίμενα. Τι το περίμενα. Είναι, δηλαδή, είναι ο άνθρωπος, είναι ο πρώτος. Ο έχει γράψει 500 εκατομμύρια βιβλία. Μπράβο του. Συγχαρητήρια. Και αυτά. Τεράστια η πορεία. Δηλαδή, γιατί να μην τον αμφισβητήσει σε ένα και πράγμα. Και αν που κάνω στον Γιακογιάννη 100 ερωτήσεις για ποδόσφαιρο και 100 σε σένα, θα απαντήσει εσύ. Είναι multiple choice, είναι. Σε τρεις. Ε, τι. Και αυτός... Ωραία, και άμα με βάλει να μιλήσω αγγλικά εγώ και ο Γιακογιάννης, ο Γιακογιάννης δεν ξέρει, εγώ ξέρω. Μπράβο. Αγγλικά. Ναι, αγγλικά. Και αγγλικά και ισπανικά. Ξέρει, αλλά γαλλικά τουλάχιστον ξέρει από σένα. Un café, por favor. Restaurante. Σωτήρη. Ναι, γεια μου, Chris. Σωτήρη, τον έχω γεννήσει. Τι πάει να πει αυτό, ρε τον φίλε. Τον έχω γεννήσει. Ήμουν σίγουρος. Τι πάει να πει αυτό. Ότι θα βγάλει τον εαυτό του πάνω από τον Γιακογιάννη πέντε κλάσεις. Δεν απίστευτο. Είμαι καθόλου πάνω από κανένα Γιακογιάννη. Αλλά και ο Γιακογιάννης δεν θεός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν. Δεν είναι ιερή Αγελάδα, τον Chris. Ήταν μοναδικός στην εποχή του. Ό,τι καλύτερο. Ξεχώρισε από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά δεν είναι θεός, ρε φίλε. Το είπε, λέει ο Γιακογιάννης. Το είπε, το είπε. Που είχε πάει σε 200 γήπεδα μέχρι τότε, ναι. 18 ήττες έχουν κάνει. Η πιο καυτή έδρα. Η πιο καυτή έδρα σημαίνει. Κάτσε, καυτή ότι δεν περνάει κανείς. Είμαστε εμείς, δεν περνάει κανείς. Στο Ιβανόφιο είμαστε. Δεν περνάει κανείς. Αυτό είναι. Περίμενε, περίμενε όμως. Στάσου, παπαρέγκα. Έχει περάσει η Λίν, η Βαλερέγκα, ο Παπαρέγκας, ο τέτοιος, ο Χαβίτο, ο Μαβίτο, ο Τραμπίτο, ο Τσουτσουνίτο. Όλοι έχουν περάσει. Πες μου μια που δεν έχει περάσει ένα χρόνο που δεν έχουν χάσει. Έχει ρε. Πέρσι χάσατε. Πέρσι πού να χάσετε, αφού δεν παίξατε. Πέρσι όχι, ούτε ισοπαλία δεν είχατε. Ένα μάτς παραπάνω από εμάς παίξατε στην Ευρώπη. Δύο. Α, είχατε ισοπαλίες στον πρώτο γύρο. Πέρσι, πρώτο γύρο, ρε. Που... Αποκλείστηκε από την Έστερσουτ. Α την έστερ σου, βρε μάτια μου. Ελληνικό πρωτάθλημα. Ούτε φίλε, μόνο νίκε. Φίλε, δεν ναι. Μιλάμε για λίγο. Σερί όλα, σερί, μπράβο. 2-0-3 ναι. Σερί και ξέρει γιατί. 2-0-3 χάσανε. Ναι. Μόνο μία ομάδα έχει καταφέρει το 17 στα 17 και είναι. Σου είχε ρίξει μία μου. Δύο ομάδες. Ο Άρης. Ο Ιάεκ λέει. Μία ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Να!
Έχει καταφέρει το 17-17! Κάτσε, άμα είναι από σήμερα εγώ να φεύγω, άμα είναι να είμαι στη μέση με τις μούτσες. Κάτσε. Δεν δείχνει. Μουτσώνει ο ένας. Μουτσώνει ο άλλος. Πέντε έδειξε ο άνθρωπος. Πέντε πρωταθλήματα. Ναι. Άρα είναι. Άρα είναι Άρισα, Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Αυτοί οι τρεις. 17 και εκείνη. Σε τι ρε παιδιά, στην ιστορία του ποδοσφαίρου, σε τι. Στην Ελλάδα. 17 Α, νίκες. Ελληνικό πρωτάθλημα στην έδρα σου, σερί 17 νίκες. Όχι σερί. Στο πρωτάθλημα. Α, στο πρωτάθλημα. Σε μία σεζόν. Γιατί το 61 ο Παναθηναϊκός με Harry Game τον Άγγλο πήρε αίτητος πρωτάθλημα. Αλλά μπορεί να έχει 5 ισοπαλίες, ας πούμε. Ναι, εσύ πας και νίκες. Ναι, εντάξει, οκ, okay, ωραία. Εντάξει. Ναι. Αίτητος, ε. Ο Παναθηναϊκός. Και στη Β' Εθνική. Α, στη Β' αρέσει. Στη Β' Εθνική, για να το κουράζουμε. Ο Ηρακλής έχει, αν δεν κάνω λάθος, 13-14 ρεκόρ επίσημα, τα, από τα οποία τα 10 δεν πρόκειται να σπάσουν ποτέ. Για ποιον λόγο? Το 80 λες. Έχει αλλάξει το, ναι, το 80. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτά να τα, κάνει, ας πούμε, να τα κάνει ο φετινός Ηρακλής, ούτε το 1-5. Αδιανόητο. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Γιατί απλά εκείνη η ομάδα ήταν ομάδα για πρωτάθλημα στην πρώτη εθνική. Απλά τη ρίξανε ο συγχωρεμένος ο Παντελάκης και ο Αλαμάνος. Ο Αλαμάνος και αυτός συγχωρέθηκε. Ναι, συγχωρέθηκε. Χρόνια έχει. Ναι. Έχω δει ώρες-ώρες με τον Αλαμάνο κολλάω ότι ζει. Έτσι έχω την αίσθηση ότι ζει. Πού έμενε, θυμάσαι? Που είχαν κάνει πορεία από κάτω οι Απολωνιστές. Στο Κολωνάκι. Που είχαν κάνει πορείες διαμαρτυρίας από κάτω οι Απολωνιστές. Ωραία, λοιπόν, οπότε πάμε ξανά. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βασιλεία. Καλά, σωστά, την Τρίτη, ώρα 8.30. Έτσι εξηγείται η Τρόικα, που κάποιοι την λέτε ότι είναι αντι-ΠΑΟΚ. Τρεις διπλές προσκλήσεις για απόψε. Παραστασάρα στο θέατρο Δάσο 1 και 4. Αχαρνή στο Αριστοφάνη. Ατελείωτο γέλιο επί 2 ώρες. Με καθηλωτικό πραγματικά. Πέτρο Φιλιππίδη και πάρα πολύ καλούς. Ιωάννη Παπαζήση, με τον οποίο λέει τον καράγουστάρι τον Ιωάννη ή Μαριλίζ, δεν μου κάνει εντύπωση. Πέρα από την ομορφιά του Ιωάννη Παπαζήση, το παιδί δούλεψε πάρα πολύ τελευταία 2-2,5 χρόνια. Πάρα πολύ. Τον βλέπω τρίτη φορά σε 2 χρόνια, είναι απίστευτος. Με Παύλο Χαϊκάλη, με Κώστα Κόκλα, με Τάκη Παπαματθαίου και με ποιον άλλο Σωτήρη, κόλλησα. 5 είναι οι πρωταγωνιστές. Παπαματθαίου. Χαϊκάλης, Κόκλας, Φιλιππίδης. 5 είναι. Κόλλησα τώρα. Τέλος πάντων, οκ. Τώρα θα μου την έχει δώσει. Και είναι η κλασική στην αφίσα μου, ρε, που είναι 2 και 2 και στη μέση ο Φιλιππίδης. Τέλος πάντων. Νεανικό Αλτσχάιμερ. Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω, προσωπικά δική μου χαρά, ότι προηγείται το θέατρο του ΠΑΟΚ Βασιλεία. Πραγματικά η χαρά μου είναι ανίποτη. Δεν ακόμα να γυρίσουν. Ναι, όχι από κακία, μην γίνει παρεξήγηση, προς τον ΠΑΟΚ ή προς τη Βασιλεία, προς Θεού, της οποίας ο παδός με περίμενε για να με δείρει έξω από γνωστό ποδοσφαιρικό στέκι της Ανατολικής Αλυσίδας. Το έχω πει. Όχι. Εσύ το ξέρεις, Σωτήρη. Στο έχω πει. Πριν 2,5 χρόνια. Μάρτυρες 4 άτομα. Οι δύο ΠΑΟΚτσίδες. 4 άτομα, οι δύο ΠΑΟΚτσίδες. Θα το πω τώρα, σαν αέρα, το πω. Λοιπόν. Γίνεται χαμός, προηγείται το θέατρο, βέβαια με βραχία κεφαλή του ΠΑΟΚ Βασιλεία. Εντάξει, Σωτήρη κλείσε, χωρίς μουσική. Είμαστε εκεί που βλέπουμε τα μάζρα, παιδί μου, ανατολικά, και είμαστε καμιά, να είμαστε 7-8 άτομα, όλοι μαζί. Παίζει επαναληπτικός Βασιλεία Τσέλσι, Europa League. Στο πρώτο μάτσι Βασιλεία, αν θυμάμαι καλά, είχε πάρει χ. Μέσα στο Λονδίνο. Βλέπουμε το δεύτερο μάτς. Πίνε ψιλοντέρμπι το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο προηγείται η Τσέλσι. Σηκώνομαι εγώ. Άντε τα χωριά, πανηγυρίζω, κάνω ράνο. Σηκώνεται ένα παλικάρι. Κατά τα άλλα συμπαθέστατος. Μου κάνει μία. Ποια είναι χωριά? Ποια είναι χωριά? Με την Αγγλία μας έχει πρίξει. Η Βασιλεία το θα σε καθαρίσει. Έλα έξω, μου λέει. Λέω τι να κάνω. Λέει έλα έξω. Λέει σε περιμένω. Ένας φίλος του. Σωτήρη, κανονικά, δεν κάνω πλάκα. Κανονικά. Λέει, έλα εσύ τώρα, μην κάνετε έτσι λέει, τώρα. Γιατί τώρα Βασιλεία Τσέλσι λέει, σε παρακαλώ πολύ που θα πει χωριά τη Βασιλεία. Ιστορική ομάδα, ούτε ένα το άλλο. Τελειώνει το μάτς, νομίζω και αυτό ήρθε χείρα. Πήρε την πρόκληση Τσέλσι. Ή διπλό, ή χ που σήμαινε πρόκληση της Τσέλσι. Βλέπω ο τύπος περιμένει έξω μαζί με τον φίλο του. Ο φίλος του βέβαια το παιδί είναι όχι να περιμένει και αυτό σε μένα, για να τον συγκρατήσει. Έρχονται τα παιδιά που έχουν το μαγαζί
Λέει εσύ, θα τρελαθούμε εδώ, δεν υπάρχει αυτό. Και είναι μαζί και ο φίλος μου ο Άκης ο γιατρός, ο χειρουργός. Άκη, καλημέρα. Που είναι Φόλα Πάουκ και Κουκουέ και Λίβερπουλ. Ο Τσαλτίδης σήκωσε το κεφάλι. Πάουκ, Κουκουέ και Λίβερπουλ. Λοιπόν, και πολύ καλός άνθρωπος και γιατρός, πραγματικά. Λέει εσύ, πάμε λέει έξω μαζί. Λέω εσύ, πλάκα μου κάνεις τώρα, τρελαθούμε τώρα. Για βασιλεία Τσέλσι. Λέω, δεν μας την έχουν πέσει παοκτσίδες. Δεν μας την πέσανε Αριανοί. Δεν μας την πέσανε, ξέρω εγώ, εθνική Κίνας. Βασιλεία Τσέλσι θα με περιμένει φαν της βασιλείας. Με τα πολλά, πώς πάω στα έξω, ο άλλος ο φίλος του λέει, εσύ πάμε λέει, και ειδικά τα βάζεις λέει με τον Ασλαμά, λέει, τώρα εσύ που τον ξέρει, το παιδί το εντάξει, οκ, κάνει χαβαλέ, λέει αυτά. Σιγά σιγά πάει στην άλλη γωνία αυτός και μετά φεύγει. Πάω εγώ προς το σπίτι, κοιτάζω πίσω 5-6 φορές. Λέω, πολλά γίνονται. Α, ρεμπουτάρι. Εντάξει. Ρεμπουτάρι. Άναψε καμιά λάμπα. Σωτήρη, χθες τι εικόνα είχαμε με το θέατρο Δάσους. Είναι οι πρώτες λάμπες, μια χαρά αναμένες. Ωραία. Κατεβαίνει κόσμος. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Κατεβαίνω. Μετά τις πρώτες λάμπες και μέχρι και το, την εκκλησία τη μεγάλη εκεί πέρα, πώς λέγεται η εκκλησία. Εκείνη η εκκλησία, ρε Σωτήρη, ναι, πότε πάντα την μπερδεύει την εκκλησία, τέλος πάντων. Μια επιβλητική, σαν όγκος πάνω από την πόλη. Πίσα σκοτάδι, ρεμπουτάρι, άστα σκουπίδια. Φως, ρε. Εγώ εκεί που συπερασπίζομαι. Αλλά εδώ είσαι για κράξιμο. Ο Τζουλιάνι, το πρώτο πράγμα που έκανε όταν εκλέχθηκε δήμαρχος της Νέας Υόρκης, φως. Και θυμάμαι τα στατιστικά, μειώθηκε η εγκληματικότητα και η μικροεγκληματικότητα κατά 70% το πρώτο δίμηνο. Φως. Στη γειτονιά μου πάλι χθες βγάλανε κέρατο και ληστέψανε με ροκαματιάρι υπαίθριο πολιτή. Μαχητή της ζωής που φτύνει αίμα 12 μέρες το χρόνο. Ή στους μείον 30 ή στους συν 30. Πάει ο ανθρωπάκος. Είσαι ένα μεροκαματάκι μαζί, πάει. Ξέρεις γιατί? Γιατί εκεί που μένει, Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην Πιχνεδάτη μεριά, ήταν θεοσκότεινα. Καλά, φυσικά αστυνομία τώρα, ακριβώς δεν ξέρω πού. Την αστυνομία, εδώ την θέλω. Στην ασφάλεια του πολίτη. Όχι στα σούτια, στους συνταξιούχους και στους φοιτητές. Τέλος πάντων. Πολύ σκοτάδι χθες, ρε εσύ. Κάναμε περίπου 200-250 μέτρα, κατεβαίναν γυναίκες, κορίτσια μόνα τους, απορώ πως κατεβήκανε. Πραγματικά. Από το θέατρο Δάσους, που είχε ας πούμε καμιά 3.000 κόσμο, 3.500 πόσο είχε. Τι να πω τώρα, δηλαδή, ό,τι και να πω. Γι' αυτό κατεβήκανε. Ναι ρε, Χρήσανθε, ειλικρινά, αν ήμουν εγώ πεζός μόνος μου, θα ψιλοφοβόμουν. Ήμουν με το μηχανάκι, με το Σωτήρι. Ναι ρε, Αναστασία. Από. Αυτά. Παιδιά, θα πάμε σε διάλειμμα. Άμα την επιστροφή μας ανοίγουμε και γραμμές 23-10-287-888 από κινητό 6-9-45, τα υπόλοιπα ίδια 2-87 και 3 οκτάρια. Πιστεύεις ότι ο Άρης κάνει σωστή κίνηση τραβώντας το αλβανικό στοιχείο της Βόρειας Ελλάδας, κυρίως του νομού Θεσσαλονίκης, εννοείται? Ανησυχεί ο Παοκτσής και ο Ηρακλειδέας ότι ο Άρης θα του πάρει αλβανικό στοιχείο με τους αλβανούς παίκτες που φέρνει? Εγώ το λέω, το θυμάμαι και με μεγάλη μου χαρά. Το ισπανικό είχαμε θα του πάρει. Πολλούς αλβανούς. Αλβανικό στοιχείο, Χρήσανθέ μου, όλοι μαζί. Μα τι, το προξενείο και αυτά τι είναι όλοι μαζί. Πώς είναι, 8 άτομα, 7, 9, πόσοι να ζούνε? Αν υπάρχει καμιά καθηγήτρια, κανένας καθηγητής φροντιστηρίων, κυρίως Βρετανοί είναι. Έχω μια ζωή πάρα πολλούς Βρετανούς που δουλεύουν εδώ πέρα σε φροντιστήρια. Έχω γνωρίσει Σκοτσέζους, έχω Ουαλούς, Άγγλους. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, θα πάμε σε break να δούμε αν όταν επιστρέψουμε με το καλό, ο ΠΑΟΚ θα συνεχίζει να είναι πίσω από το θέατρο. Προηγείται το θέατρο με 4 ή 5, αν δεν κάνω λάθος, μηνύματα. 3 διπλές απόψε, αχαρνή στο Αριστοφάνη, ατελείωτο γέλιο. Και 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Βασιλεία, να δούμε και αν γελάσει ο ΠΑΟΚΤΣ ή ο οπαδός της Βασιλείας που με κυνηγούσε να με δείρει. Την Τρίτη, ώρα 8.30 στάδιο Τούμπας. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα θέατρο ή ΠΑΟΚ ή και τα δύο. Μπορείς και τα δύο, έτσι. Να κερδίσεις και τον ΠΑΟΚ και το θέατρο. Αποστολή στο 54-526.
Και γυαλιά ηλίου και η Αναστασία το ξέρει το κουιζάκι. Σου δίνουμε τρεις κλασικούς καλοκαιρινούς ελληνικούς προορισμούς και θέλουμε να κάνεις σωστή αντιστοιχεία με τρεις επώνυμους Έλληνες. Σύφνος, Άνδρος, Βαθύλακος, Τσαλτίδης, Μενεγάκη, Σιμίτης. Κάνει σωστή αντιστοιχεία, γελάει η Αναστασία, δεν κατάλαβα το γιατί. Έτσι. Εδώ είμαστε και έχουμε και αλλαγή στην ηχοληψία, έτσι. Εδώ και περίπου 8 λεπτά. Έφυγε ο Σωτήρης Σκαλάκης, κουράστηκε και ήρθε η Αναστασία. Αναστάζια Σκέτο. Μόλις τώρα με το που μπαίνουμε, ρε παιδί μου, στούντιο, ο 363 ο Νίκος ο Χατζής Σκέτο. Νίκο, στείλε γιατί θέλεις. Για θέατρο ή για ΠΑΟΚ. Του φίβου ήρθε, ήταν για ΠΑΟΚ, δικαιώθηκε ο Τσαλτίδης. Νίκος Χατζής 363, γιατί θέλεις. Για ΠΑΟΚ ή για θέατρο. Υπάρχει ένας μηνυματικός χήμαρος, δεν είναι μίνι πλέον, είναι κανονικός χήμαρος. Δεν ξέρω, σε κάποια στιγμή θα γίνει και νιαγάρας, πιστεύω απόψε. Και πάλι προηγείται με βραχία κεφαλή το θέατρο. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Κώστας Γαϊτανίδης, γιατί θέλεις, Κώστα. Δεν υπάρχει ούτε εισιτήριο δίπλα, wow, ούτε θέατρο. Δεν μπορώ, δεν βάζω κανένα, πάρε δική σου ευθύνη. Τους είπα, χωρίς τέτοιο είναι ΠΑΟΚ. Όχι, μην τους λες. Αφού το είπα. Λάθος. Είναι αντιδημοσιογραφικό αυτό. Φίλε, τι δημοσιογραφία κάνεις. Δεν υπάρχει. Όταν δίνουμε, έχουμε τρεις διαγωνισμούς. Τρεις. Δε, μην τους λες. Καθόλου μην τους λες. ΠΑΟΚ θέλουνε. Πω, είναι ό,τι χειρότερο αυτό, ε. Δεν υπάρχει σε κλήρωση. Είναι ό,τι χειρότερο. Είναι στοιχειωδώς αντιδεοντολογικό. Είναι να μας πρίζεις γι' αυτά. Είναι ό,τι χειρότερο. Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Όποιος δεν έχει λέξη δίπλα. Είναι για ΠΑΟΚ. Ωραία, οκ. Okay, εντάξει. Ωραία, οπότε λέμε τους διαγωνισμούς. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βασιλεία την Τρίτη, ώρα 8.30 στάδιο Τούμπας και 3 διπλές προσλησούλες για τους Αχαρνείς απόψε, ώρα 9.15 στο στάδιο Θέατρο Δάσους. Λέει ο 195, Μάριε, μιλάς για τη Βασιλεία, μωρέ. Έπαιξε ένα λεπτό. Έπαιξε ένα λεπτό. Ορίστε, αυτό τι δεν το κατάλαβα, ρε φίλε. Παρεπιπτόντως, πιο πριν ανέφερες τον Ιωάννη Παπαζήση. Δεν είναι ίδιος ο Μάτζουκιτς. Ναι, αλλά σε όμορφο. Ο Μάτζουκιτς είναι χάλια. Έχει κάτι στα μάτια και στα ζυγωματικά. Έλα δούμε. Συμφωνεί η Ελένη Μπούντου. Αλλά σε κακάσχημο ο ένας και σε πολύ όμορφο ο άλλος. Σήμερα γιατί δεν φοράς φόρεμα. Τώρα να ρίξω μούτσα. Ο Μάτζουκιτς είναι πιο ωραίο. Από τον Παπαζήση. Παιδιά, κάτσε, είπε η Αναστασία, ο Παπαζήσης είναι χάλια. Ευτυχώς έχω δει τον φίλο της. Θα λιποθυμίσω. Ο Παπαζήση. Όχι, της Αναστασίας. Παπαζήσης είναι η σύζυγός του, η Βανέσα Αδαμοπούλου, έχουν και παιδάκι. Βανέσα Μέη. Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Ο Μάτζουκιτς. Λοιπόν, Τρίτη και Τετάρτη, σε δύο πλευρές στη γειτονιά μου, Τρίτη και Τετάρτη, έχει λαϊκή. Σε ποιο πάγκο να πάω? Έλα, θα σου δείξω από τους πολιτές τους πάγκους, που είναι από τα χωριά του νομού Θεσσαλονίκης, που είναι Μάντζουκιτς και σε λίγο πιο ωραίο. Σου, σαν άντρας, ο Μάντζουκιτς. Τι άσχημο έχει, Μάρια, τι άσχημο έχει. Ο Μάντζουκιτς. Τον Μάντζουκιτς. Με το παιδί με Ιωάννη Παπαζήση, ρε, πάτε καλά. Επίθετο. Χρυσανθέ, το Μάτζουκιτς το ξέρεις, τον έχεις. Μοιάζει με τον Παπαζήση. Βάλε Ιωάννη Παπαζήση. Το ξέρω, μοιάζουν. Ναι, αλλά ο ένας είναι πανέμορφος το παιδί και πολύ καλό στο ποιός. Είναι ίδια ακριβώς. Είναι ίδια ακριβώς. Φώναξε Μαριλής, φώναξε Μαριλής τώρα. Είναι ο Κροάτης, είναι ο Κροάτης. Παπαζήσης. Παπαζήσης, έτσι. Και τι είπανε, Μαριλής, ότι ο Μάντζουκιτς είναι ίδιος ο Παπαζήσης. Χάλια ο Παπαζήσης. Μαρία, άνοιξε γραμμές, είμαστε αθλητική εκπομπή. Πώς στείλει μηνύματα, στέλνει. Ναι. Αποχωρώ. Παίρνω τον Μάριο Μάντζουκιτς και αποχωρώ. Λοιπόν, όταν μου λέει στο Viber ότι είναι κρυπτογραφημένα τα μηνύματα, τι πρέπει να κάνω, Ελένη, εσύ που τα ξέρεις αυτά. Να τα αποκρυπτώ. Και εγώ αυτό πήγα να πω. Αυτό πήγα να πω, ρε φίλε. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι τσέλιγκας. Α, έβλεπα στο προηγούμενο κινητό. Α, περίμενε. Αν τα είδες δεν τα ξαναβλέπεις. Α. Γι' αυτό είναι τέτοιο τα μηνύματα. Γιατί δεν μπορεί να σου εμφανίζεται ποτέ θέλεις. Αλλά εσύ είστε ένα κομμάτι. Λοιπόν. Όχι, τα είδα στο προηγούμενο κινητό. Στο καινούριο δεν τα βλέπω. Κώστα Παπαδόπουλε, στέλνεις για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου.
δες το μήνυμα, Χρήσανθε. Μην το διαβάσεις, δες το απλά. Δες το. Αυτό εδώ, δες το. Του 660. Δες το. Μην το διαβάσεις. Βαθύλακος. Άνδρος. Σύφνος. Κώστα, εντάξει, μου έρχεται να κάνω στημένη κλήρωση. Αν επειδή έχεις στείλει μόνο εσύ για τα γυαλιά, είσαι ο νικητής. Τώρα, αν στείλει κι άλλος κι άλλοι, εντάξει, δεν υπάρχει. Ο τρόπος που απαντάς είναι πραγματικά ονειρικός. Βγάζει αντιστοιχεία, εννοείται σωστή, βαθύλακο, άνδρο, σύφνο, με τσαλτίδι, σιμίτι, με νεγάκι. Πραγματικά ονειρικό. Ο θαλαμοφύλακας, ο παδός του ΠΑΟΚ, ήταν μάλλον μπροστά τότε, ήταν εκείνη τη βραδιά, και λέει το εξής, στο Ελβετία Τσέλσι. Στον γκολ των Άγγλων βογκούσες προκλητικά. Όλα να τα λες. Ναι, έκανα έτσι. Πρέπει να άλλαξε εκείνο 1-1. Και πήρε την πρόκριση η Τσέλσι με το 1-1. Στο Λονδίνο ήταν 0-0. Κάπως έτσι. Okay. Έχουμε και την πρώτη γυναίκα για εισιτήριο για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε Κατερίνα, Δημήτριο, Γιάννη, Ιωάννη, Νικολέτα, Νίκο. Αυτοί είναι όλοι και μας λένε καλημέρα για θέατρο. Παιδιά, στείλτε μια καλημέρα. Όχι μόνο έτσι με αγένεια, θέατρο ή ΠΑΟΚ. Okay. Τρεις διπλές για Χαρνής απόψε, 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Ελβετία. ΠΑΟΚ Βασιλεία, τι είπα. Δεν έχω καλή φωνή για αυτό, παιδιά. Για το ΠΑΟΚ Ελβετία, για τους φίλους μου τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, δεν έχω καλή φωνή. Όχι η επιθυμία. Η επιθυμία είναι δεδομένη η κακή. Φωνή δεν έχω. Δεν ξέρω τι. Χρήστα, τι φωνείς εσύ. Φωνή αν έχεις. Όχι επιθυμία, για το ΠΑΟΚ Ελβετία. Έχεις φωνή. Που λέμε τι φωνή έχεις. Όχι επιθυμία. Επιθυμία ξέρω τι έχεις. Το ξέρουμε. Δεν έχω δει, φίλε, τη Βασιλεία. Όχι. Σαν η φωνή δεν θέλει η φωνή να έχεις. Θέλει δει. Να ξέρεις. Όχι. Φωνή είναι. Η φωνή είναι κάτι σαν προαίσθημα. Σαν ένστικτο. Δεν έχω. Ναι. Να ξέρω. Εγώ δύο χ το βλέπω. Σαν φωνή. Σαν φωνή, έτσι. Δύο χ, έτσι το βλέπω. Μπορεί τώρα να μου έρθει φωνή Δευτέρα πρωί, κάντε φλασιά, ότι το βλέπω καράσο. Και πολλά γκολ κιόλας. Λοιπόν, και άλλο μηνυματάκι εδώ πέρα. Να δω τι μου λέει ο 769. Μάριε, φυλάκια από Χάιδο και Μαρία. Πάμε να απλώσουμε τα κορμιά μας στη θάλασσα. Μπορούμε να πάμε εμείς, είναι παντρεμένες και οι δύο. Η Χάιδο είναι γνωστή. Ποια γνωστή είναι Χάιδο, ποια είναι γνωστή η Χάιδο. Ποια είναι. Α, του Ηρακλέους. Δεν τρέπεσε λίγο εσύ. Δεν τρέπεσε λίγο. Εγώ να ντρέπομαι. Και θα μου έστειλε η Χάιδο μήνυμα. Καλημέρα ρε Χάιδο, Ηρακλάκι άλλο. Ποια άλλη να σου στείλει. Είναι άλλη Χάιδο αυτή. Και οι δύο είναι κοπελάρες. Και η Χάιδο και η Μαρία. Και είναι νιόπαντρες. Η Χάιδο όχι τόσο νιόπαντρη. Όχι τόσο. Και πάνε οι δυο τους για ηλιοθεραπεία. Οι άντρες τους που είναι. Οι άντρες τους δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Πάντως δεν είναι μαζί τους. Εντάξει. Να πούμε χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στο Σάρωθρον. Έχει γενέθλια απόψε και θα έχει πάρτι εκεί στον πεζόδρομο στην Κατούνη. Και θα έχει κυκλοφορήσει και το 7ο CD με τίτλο 3.000 νύχτες στο Σάρωθρον. Θα σβήσουμε, λέει, 8 κεράκια. Μας ενημερώνει ο Άκης ο Σακισλόγλου. Γιατί 8? Χρόνια πολλά και καλά στο Σάρωθρον. Προφανώς είναι 8 χρόνια γενέθλια. Τι να βάλει, 13 προφανώς ή 7. Προφανώς. Ειδοποίησα κάποιον που θα πάει να πάρει το CD. Κανόνισε Άκη να μην έχει μέσα κομμάτι από Απόστολο Ρίζο. Λατρεμένο Απόστολο Ρίζο. Το λατρεύω τον Απόστολο τον Ρίζο. Κανόνισε να έχει μέσα ρίζο το CD οπωσδήποτε. Παίρνει CD ο κόσμος, ενδιαφέρεται. Μόνο Λαμάς πάει ακόμη και παίρνει. Γραμμές ανοιχτές 2310-287-888. Επαναλαμβάνω 2310-287-888. Γραμμές ανοιχτές. Μπράβο ρε Άκη που βγάζει CD και συνεχίζεις. Μπράβο, δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Που συνεχίζει και βάζει CD, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Και είναι πολύ καλές οι συλλογές αυτές για τους φίλους του έντεχνου. Αυτού που εννοούμε έντεχνου και μου αρέσει και εμένα. Πέρα από όλα τα άλλα που ακούω. Και κάποιοι που λένε ότι γιατί έντεχνο, τα άλλα είναι άτεχνα. Το λέω εδώ και 30 χρόνια. Προτείνετε κάποια άλλη ονομασία για το έντεχνο, αν μπορείτε. Γιατί είναι πολύ ωραία να αμφισβητείς και να αντιδράσεις και να απορρίπτεις κάτι. Πρότεινε όμως κάτι άλλο στη θέση του. Τόσο μα τόσο απλά. Σαν να ακούω πελάτη. Να ο πελάτης. Καλημέρα, να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε. Καλημέρα. Καλημέρα, ο Ανδρέας είναι. Καλημέρα. Ανδρέας από Ανάληψη, άσε να σε παρουσιάσω, ο παδός του ΠΑΟΚ και της Manchester United. Ανδρέα, σε ανησυχεί ότι ο Άρης πάει να πάρει Αλβανούς, αλβανικό στοιχείο, με τους παίκτες που φέρνει.
Προφανώς και σε βάρος σου, σε βάρος του ΠΑΟΚ. Δεν έχω κάτι ποτά με τους Αλβανούς. Εντάξει, αν και ιδεολογικά ήμουν αριστερός, απλά υπάρχουν ορισμένα άτομα από μια χώρα, την Αλβανία, από τη Γεωργία και ορισμένοι Ρώσοι, που είναι ό,τι χειρότερο έχει έρθει. Δεν είμαι ρατσιστής, δεν νοείται τέτοιο. Αντίρατσιστής είμαι, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Ότι έχουν εκτοξεύσει την εγκληματικότητα σε δυσθεώρητα ύψη για τέτοιο. Ευτυχώς δεν είμαστε Αθήνα, Μάριε. Ναι. Το έχω ζήσει... μη το λες σιγά σιγά. Δηλαδή αν σου πω περιστατικά στη γειτονιά μου, τελευταίο δίμηνο, άστο. Άστο. Που ελληνικό εκεί... Άστο ρε εσύ, Αντρέα, άστο, 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 άστο. Μη λες την γειτονιά. Όπα ρε εσύ, σας τίνα τόσο πολλά. Άστο. Μη λες το... Διαρρήξεις και... Ναι. Και επιθέσεις για 4 ευρώ σε παιδιά, άστο. Όπου και σκοπεύαμε να... Πέρυσι να νοικιάσουμε κοντά σε σένα. Εντάξει, να έρθεις, να έρθεις. Μίλες και μη, θα πεις και τη διεύθυνση στο τέλος εσύ. Μην την λες, άσχε. Εντάξει, ξέρω, εντάξει. Μην το βλέπεις, δεν είναι όλοι, περίμενε. Εγώ λέω ότι. Μην το βλέπεις τώρα, άλλο η βία και τα λοιπά. Ναι. Εγώ μια χαρά παιδιά Αλβανούς ξέρω. Ναι. Και στη γειτονιά μου και τους ξέρω πολύ καλά, οι υπέροχοι άνθρωποι και εργατικοί. Ήταν η πρώτη ομάδα που είχε φέρει το Λιώσα και το Λεγμπέλο. Έτσι. Πώς τον είδες στο μικρό... Και ο Κούστα είχε φέρει τέτοιο στην Καλαμαριά. Ο Σοκόλ, λάθος. Ο Σοκόλ Κούστα που δάγκωνε. Στον Ηρακλή, Πεκταράς. Το βασικό φόρ της Εθνικής Αλβανίας. Ναι, αλλά έρχνε εκεί καμιά δαγκωματιά, σαν το Σοάρες. Και κάνει κουτί την Ελλάδα, την κάνει κουτί την Ελλάδα, στο ΟΑΚΑ, Ελλάδα-Αλβανία 0-2. Ο Στέλιος ο Μανολάς είχε πάρει τα δοκάρια αγκαλιά. Τον είχε κάνει εμετό ο Σοκόλο Κούστα. Ένα παιδί που έπαιζε ο Άρης τώρα, ο Χρήστατος, θα το θυμάται, δεξί, μπακ. Ήταν πολύ καλό παιδί. Θυμάμαι μια ελληνική σημαία δεν μπορούσαν να βρούνε και τη βρήκε η μητέρα του που ήταν εντάξει, Αλβανίδα. Ναι, ναι, ναι. Του Βαγγέλη. Του Βαγγέλη, του Κρίστη Βαγγέλη. Κρίστη Βαγγέλη, ο Κρίστη Βαγγέλη. Που δεν είναι Κρίστη, είναι και κάπως αλλιώς το όνομά του κανονικά, αλλά το είχαν περάσει στον ντούκου λιγάκι. Κάπως αλλιώς. Να μου έκανε εντύπωση, είχα γνωρίσει ένα Έλληνας ήταν βορειοεπειρώτης και μιλούσε πολύ καλά. Και του λέω ρε φίλε, λέω πώς το άμαθες τόσα καλά τα ελληνικά. Και ήταν από τις δύο πόλεις που είναι βορειοεπειρώτης τέτοιου που εδώ διώκονταν... Θυμάσαι γιατί άνοιξε ο Σαμαράς στα σύνορα. Η Ομόνια, ένα ελληνικό μειονοτικό κόμμα, όπως έχουν γι' αυτό, καλά κάνουν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και βάζουν τους μουσουλμάνους, για να μην ιδρύσουν δικό τους κόμμα, κατάλαβες. Έτσι. Αλλά βγαίνουν στη Βουλή ακόμα και με τη σημαία του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας και λέμε είμαστε τουρκική μειονότητα, δεν είμαστε μουσουλμανική, όπως ορίζει η συνθήκη της Γενέβης. Και κάτι άλλο θέλω να στυλιτεύσω. Δηλαδή ρε παιδιά, δεν θα πρόκειται να πάμε ποτέ σαν έθνος. Βγήκα σε ένα σταθμό και είπα ότι δεν πληρώσαμε τη ΔΕΗ για να πάρω διαρκές του ΠΑΟΚ. Με ρωτήσαν αν δουλεύω, λέω όχι, λέω είμαι 43 και πάνω από 30, λέω δεν παίρνουμε τίποτα άμα δεν έχεις μέσο. Και βγήκε ένας και είπε τέτοιο, ήταν λέει φύλακας 15 χρόνια και αυτά λέει είναι ψέματα τέτοιο και πήραν όλοι μετά μαζί και τον κατακεράγνωσαν. Λέει καλά ρε φίλε λέει, γιατί πάνε λέει όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό, γιατί είναι η ανεργία στο 25% από εκεί που ήτανε. Εδώ ο Έφεμπερτ στη Γερμανία, αν το θυμάσαι το 2001 είχε προβεί σε κάποιες δηλώσεις και είχε χαρακτηρίσει 3% ανεργία στη Γερμανία που όντως βρίσκεις όποτε θέλεις δουλειά όπως στην Ολλανδία. Τους είχε χαρακτηρίσει άνεργους και τον είχε αποδοκιμάσει τις δηλώσεις του και ο πολιτικός κόσμος και όλοι οι πολίτες. Αυτό το κάνει ο Έφενμπερκ, ο κακάσχημος, ο ποδοσφαιριστής. Ο ξανθός, ναι. Που είσαι χαιρετήσει και ναζιστικά στο... όταν προσγειώθηκε το πλάνο στο Ισραήλ. Ναι. Μιλάμε μέγα βλάκα, έτσι. Μιλάμε για μέγα βλάκα, ας πούμε. Ναι. Καλά, πολύ. Το άνθρωπος είναι ο στόκος. Ο ορισμός του κρετινοειδούς, ας πούμε. Ναι. Που με τον Κούπερ αντίπαλο που δικαιώθηκε τότε με τον Αριανό που έγινε η φασαρία που εντάξει ήταν. Είχε έρθει στον Άρη το 2009, 8 χρόνια μετά που είχε οδηγήσει την Βασιλέθια σε δύο διαδοχικούς τελικούς. Ναι. Ένα με τη Ρεάλ που έχασε τη φανέλα. Αντί να πάει η Arsenal, αντί να πάει τότε η Arsenal, που πώς πέρασε, θυμάσαι, με την κεφαλιά του Νορβηγού του Μαύρου. Νορβηγός και Μαύρος έβαλε τον γκολ. Ήταν κλάση ανώτερη η Arsenal και την άλλη χρονιά η Lynch. Ο Μαδάρα εκείνη η Lynch. Θυμάμαι πως προκρίθηκε η Arsenal με το Ζόρι, αποκλείοντας τη Villarreal στον ημιτελικό του 6.
Και έπαιξε, θυμάσαι, να πούμε με την τέτοιο. Με την Μπαρσελόνα. Το Ροναλντίνιο, ναι. Από εκεί. Που αποβλήθηκε ο Κάμπελ, προγήθηκε να πούμε η Άρσεναλ. Αποβλήθηκε, όχι, αποβλήθηκε ο γκολκίπερ. Ο γκολκίπερ, ναι. Ο Γερμανός. Τον απέκλεισε, τον έβγαλε. Εκείνη η αλητεία, από εκεί ξεκινάει η αλητεία. Το 2006 και μπαίνουν στο χάρτη αυτοί που δεν υπήρχαν επί 35 χρόνια. Επί 35 χρόνια δεν υπήρχαν αυτοί όλοι. Το 2006 εκεί τέλη Μαΐου ξεκινάει που ο Γερμανός ο αλητήριος αποβάλλει τον γκολκίπερ της Άρσεναλ. Από εκείνη την αλητεία. Ένα διαιτητή, όργανο πυθύνιο της Ρεάλ. Ακόμα και τον Ολυμπιακό, δηλαδή τον Γιανακόπουλο, Χέλμουτ Κρούγκ. Σου λέει τίποτα αυτό το όνομα? Χέλμουτ Κρούγκ, ποιος διαιτητής είναι? Ο διαιτητή, το Χέλμουτ Κρούγκ, κάνε μια αναζήτηση στο Google. Τι είναι αυτός? Από ποιο μας? Ήτανε δηλαδή όποτε αυτός διεύθυνε αγώνα της Ρεάλ, η Ρεάλ έκανε όρια αν δεν μπορούσε να κερδίσει. Γερμανός. Χέλμουτ Κρούγκ. Πες μου, θυμάσαι κάποιο μάτς? Με τον Ολυμπιακό, το χέρι του τέτοιου. Α, με τι είναι, του Ρομπέρτο Κάρλος. Ναι, ναι. Αυτός ήταν. Και το πέναλτι του Γιανακόπουλου. Σφαγή του θρύλου. Που το έδειχναν 100% και τέτοιο. Βγήκε ο Γεωργίου και την είπε στο Σακελαρόπουλο. Λέει, εντάξει, λέει, μας το δείχνατε. Λέει, 10 φορές replay στην κάθε τέτοιο. Και ξανά μανάκι, ξανά μανά το τέτοιο, λέει. Όπως και εμείς που το είχαν χαρεί περισσότεροι, σου λέει εσείς πώς τα κάνετε αυτά. Με το Μανιάτι να πούμε το 13 τι έγινε στο τελικό με την Τρίπολη. Και όχι αυτό, είχε προηγηθεί και μια κόκκινη κάρτα και λέει που το συμπαθώ πάρα πολύ ο Κοσπυρόπουλος ο Αλέξης ο δημοσιογράφος. Αυτό λέει είναι κόκκινη, αλλά λέει τώρα για την οικονομία του αγώνα ας το παραβλέψουμε. Μάλιστα. Που τον έφαγε ο Ολυμπιακός από το ΟΤΕ TV. Ναι, που είναι μακράν καλύτερο συνδρομικό από το άλλο. Τον Αλέξη, ναι. Ναι, ο Αλέξης. Μάλιστα. Εγώ εντάξει, σε περιγραφές μου αρέσει πιο πολύ ο Αλέξης. Ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη έχει φάει κι άλλα ψιλοχειρουργία. Ναι. Και από δεκαετία του 70. Ξέρεις τι, είναι αυτό που λέμε το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Ναι, εντάξει. Ο Ολυμπιακός εδώ μέσα είναι μεγάλος. Έξω είναι μικρός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είδε. Και με τη United πριν 5 χρόνια, αν το θυμάσαι. Θυμάσαι τον επαναληπτικό? Όχι. 2-0 ο Ολυμπιακός στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και στον επαναληπτικό τους παίζει ο... Μας παίζει ο... Εννοώ το Master United, έτσι. Μας παίζει ο Ολλανδός, το θυμάσαι? Όχι, δεν. Θυμάμαι που κέρδισε ένα μάτς που λένε το πέναλτι, το πέναλτι και κάτι φάουλ γύρω γύρω υπέρ της United είναι... Εντάξει. Έβαλε ένα γκολ τότε να θυμάσαι από το κέντρο στη United, είχε περάσει μπάλα τη γραμμή. Ναι, ρε, και το βγήκαν όλοι είχαν πει ότι United ευνοείται, καραμπινάτα. Καθημερινή τέτοιο, ήταν, κάτι, Δευτέρα ή Δευτέρα βράδυ. Συναρτησίες. Με goalkeeper Roy Carroll, ρε, που τη βγάζει ναι, μέσα Roy ένα Carroll. Μέτρο. Ναι. Με goalkeeper Roy Carroll, ναι. Μετά το Schmeichel μέχρι να πάρει το Van der Sar ίδρωσε να βρει καλό τερματοφύλακα. Ναι. Έναν Αυστραλό θυμάμαι που είχαμε και κάτι άλλους. Τον Bosnitz. Ναι. Μαρκ Μπόσνιτς. Ναι. Ο οποίος είχε κάνει με τον δείκτη του αριστερού του χεριού το μουστάκι του Χίτλερ κι αυτός. Ναι. Το Γιάπ Σταμ τον είχαν ναι. βάλει ξυλοκόπα. Αυστραλός. Κροάτης. Κροάτης στην καταγωγή. Άλλος Βλάξ. Άλλος Βλάξ. Γερμανοί και Κροάτες. Και θα το θυμάσαι ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης της United στον τελικό το 99. Στον τελικό. Ο Γιέσπερ Μπλόγκβιστ. Ο Μπέκαμ μπήκε. Αντί άκρα δεξιά, αντί να παίξει εφτάρι, έπαιξε δεκάρι. Ναι. Δεν έπαιξαν ο Ρόι Κιν και ο Πολ Σκόλ στο τελικό και έπαιξε ένα Σουηδός, ο Γιέσπερ Μπλόμκβιστ. Ήταν ο καλύτερος παίκτης. Όποιος σου μιλάει για τύχει United εκείνο το βράδυ, να του λες, να του υπενθυμίζεις ότι έπαιξα χωρίς τους καλύτερους χαφ στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο. Είχε δύο δοκάρια, να σου πω κάτι. Η United το άξιζε γιατί έπαιξε το καλύτερο μάτς σε όλη τη χρονιά. Αλλά στο συγκεκριμένο μάτς, επειδή είμαι αντικειμενικός και τιμάω τα παντελόνια μου, όντως η Bayern ήταν καλύτερη με το δοκάρι του Γιάνκερ. Μετά το 65. Άλλο. Μετά το 65. Ναι. Μετά το 65, ναι, χαίρο πολύ. 25 λεπτό. Εντάξει, εσύ, ναι. Χωρίς Κιν και Σκόλους έπαιζα. Τα κορυφαία χαφ στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο. Ο Κιν κατούρισε τη Γιουβέντους μέσα στο Ρήνο 20 μέρες πριν, το θυμάσαι, ναι, το 2-3. Θυμάμαι που ισοφαρίσαμε 1-1 ναι. με το ζόρι τέτοιο. Τους πήρε το μόνος 2-0 του. 2-0 έγινε 2-3 στον τελεάλφη. Τους πήρε μόνος του. Ναι. Γενικά όλη τη σεζόν είχα παίξει μπαλάρα τότε η United. Ποια Bayern.
Ποια Μπάγερν. Για τις κίτρινες κάρτες, ότι πρέπει να μηδονίζονται, το είχαν πει ο Σωτηρακόπουλος, λέει. Μπράβο. Οι κάρτες να μην ισχύουν στο τελικό. Η τελευταία ομάδα που την πλήρωσε ήμουν εγώ. Απλά πήρα το τρόπαιο, ευτυχώς. Ευτυχώς υπήρχε Θεός. Ευτυχώς. Και ο Σωτηρακόπουλος, ένας λάθος που κάνει, λέγει ότι μεσολάβησα 140 δευτερόλεπτα. Εγώ το έχω χρονομετρήσει, τα γκόλ του Σέριχαν και του Σόλγκερ απέχουν χρονικά 100 δευτερόλεπτα, με το πολύ μεταξύ τους. Πρέπει να έχεις δίκιο, πρέπει να έχεις δίκιο εσύ και όχι ο Χρήστος. Ναι, ναι. Περίμενε. Το έχω δει και στο YouTube. Περίμενε. Είναι ακριβώς 100 δευτερόλεπτα. Ποιος ανεβοκατέβηκε το βράδυ εκείνο μας ανσέρ στο στάδιο τρεις φορές. Αυτό δεν το ξέρω, για πες το. Ο Σουηδός, ο πρόεδρος της UEFA, ο χοντρός. Ο Γιόχανσον. Ο Γιόχανσον. Γιόχανσον. Ανεβοκατέβηκε τρεις φορές. Γιατί άλλαζε ξέρεις. Το κατεβάζει μια απονομή, τον ανεβάζαν. Το κατεβάζα και ζαλίστηκε. Ανεβοκατέβηκε τρεις φορές σε 1,5 λεπτό. Και ζαλίστηκα. Γκρεμίστηκα. Το όνειρο του Φέργιουσον ήταν να ισοφαρίσει η United στο μοναδικό σημείο που υστέρει στη Λίβερπουλ τα Champions League, τα 7 της τέτοιο. Ναι. Αλλά έχασε το 11 και το 13 παρετήθηκε. Έτσι. Θα έφτανε η United 7 με 5. Με αδιάβαστο, σωστά, με αδιάβαστο Σερ Άλεξ Φέργιουσον στο Wembley. Σωστά. Πολύ αδιάβαστο. Του το κάνει δώρο εκείνο. Του το κάνει δώρο. Παιδιά, να μας δίνει πίσω καφέ καμιά μέρα. Ποιο ήταν το αξιοπερίεργο στην εμφάνιση του Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Στο Γουέμπλεϊ ή στη Μόσχα. Στο Γουέμπλεϊ, στο Γουέμπλεϊ. Ή στη Ρώμη, στο Γουέμπλεϊ. Που φορούσε το γαρίφαλο στο πέτο και λέγαμε όλοι Μπελογιάννης. Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο. Ωραία ταινία. Ωραία ταινία. Ωραία ταινιάρα. Αυτή η ταινία έβαλε το Πασόκ στην εξουσία. Και μεγάλος Νίκος Μπελογιάννης. Αυτή η ταινία έβγαλε το Πασόκ με 48,07%. Αυτή η ταινία λες, ε. Αυτή η ταινία. Το Πασόκ καπηλεύτηκε όλα του Κουκουέ, τα συστήματα, όλα τα... Και η Νέα Δημοκρατία σαφώς και αλίευσε στη δεξαμενή του Κουκουέ, σαφέστατα. Ναι. Ωραία, ωραία. Έγινε ρε εσύ, να είσαι καλά Αντρέα, υπέροχη παρουσία για μία ακόμη φορά. Χαιρετίσματα και στο Σωτήρι το φίλο μου. Έγινε, αν το δω Σωτήρι θα το πω. Γεια σου. Ακούστε λίγο, έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί το Μουντιάλ να πέρασε, αλλά υπάρχει πάντα θεματάκι με το TV Calibration, στο οποίο η Media Markt πρωτοπορεί. Το TV, με το TV Calibration βλέπεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα και απολαμβάνεις το maximum της δυνατότητας τηλεόρασής σου. Δηλαδή, βλέπεις τον Μάντζουκιτς και βλέπεις και τον Παπαζήσι δίπλα, που είχαν τα κορίτσια εδώ πέρα προηγούμενη συζήτηση. Και ξεχωρίζεις γιατί ο Παπαζήσης είναι 5 φορές πιο όμορφος. Βασικά ο Μάντζουκιτς δεν είναι. Σε βοηθάει πάρα πολύ το TV Calibration. Αν λοιπόν αποφασίσεις να πάρεις μια καινούργια τηλεόραση, αξίζει να απολαμβάνεις την εικόνα στο maximum. Εξειδικευμένοι τεχνικοί θα αναλάβουν να ρυθμίσουν τηλεόρασή σου για να έχεις απόλυτα ρεαλιστικά χρώματα, σαν να είσαι μέσα στην εικόνα. Μάθε περισσότερα για το TV Calibration σε ένα κατάστημα Media Markt. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες. Ένας είναι ο προορισμός Media Markt. Θα πάμε σε break. Θα συνεχίσουμε να έχουμε ανοιχτές γραμμές. Καλημέρα Ανδρονίκη. Καλημέρα Ελίνα. Καλημέρα Ανδρομάχη. Καλημέρα Νικόλαε. Καλημέρα Γιώργο. Όλοι μπαίνετε κανονικά. Πάλι προηγείται το θέατρο. Νομίζω πρέπει να κάτι προηγείται. Με βραχία κεφαλή του ΠΑΟΚ. Είναι απίστευτο. Ή μάλλον είναι πιστευτό. Είναι πιστευτό. Το ένα αφορά όλο τον κόσμο, ο ΠΑΟΚ αφορά 30.000, 50.000 άτομα στην πόλη. Αχαρνής απόψε, τρεις διπλές προσκλησούλες, θέατρο Δάσους, ΠΑΟΚ την Τρίτη, στάδιο Τούμπας, 5 εισιτήρια, 8.30, ο νυν υπερπάντων αγών για την ομάδα του δικεφάλου του Βορρά. Αυτός είναι. Ναι. FM κενό, ονοματεπώνυμο, παντρεύεται, δες το λίγο δεξιά σε παρακαλώ, η εγγονή της Ελισάβετ, η Ευγενία. Σου αρέσει η κοπέλα? Αφού είναι βασίλισσα, πριγκίπισσα, τι είναι. Ωραία κοπέλα. Ωραία κοπέλα. Πιο εγγλέζα πεθαίνεις. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις θέατρο ή ΠΑΟΚ ή και τα δύο, αποστολή στο 54-5-26. Θα βγάλουμε μαλλιά ρε φίλε. Υπάρχει αυτό. Βγάλε ρε φίλε. Το στυλό μου που είναι. Ξανά, δεύτερη, αυτό έχουμε. Είπες. Αυτό δύο φορές ρε φίλε. Εντάξει το τέλος φίλε, μην πεις αυτό. Πες αυτό. Τι ακούσαμε ρε παιδιά. Βρήκαμε γυναίκα, την Μπούντου, που της αρέσει σαν άντρας ο Μάντζουκιτς. Δηλαδή, τα παρατάω όλα, δεν κλείνει το μαγαζί. Θα μας οδηγήσουν στα ναρκωτικά εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, θα το διαβάσει αυτό που... Ο φίλος ο Γιώργος ναι. λέει,
Ελένη, μπες μέσα στο στούντιο, σε παρακαλώ, και δες τα μηνύματα στον υπολογιστή. Γιατί ο Μάριος λέει πως τα μηνύματα για θέατρο είναι περισσότερα από ό,τι τα μηνύματα μα για το είπα πάω. Εγώ ότι δεν είναι, λέει ψέματα. Είχε μία βραχία κεφαλή, τώρα πέρασε με βραχία κεφαλή μπροστά ο ΠΑΟΚ. 35-5. Τα ελληνικά μου είναι πάρα πολύ βραχία καλά. Κεφαλή είναι 30, βραχία κεφαλή είναι 30. Βραχία κεφαλή. Μέχρι 11 η ώρα είχε το θέατρο βραχία κεφαλή. Μέχρι 11 η ώρα. Συγγνώμη, αυτό το είδε. Είναι ο μόνος που έχει στείλει και για ΠΑΟΚ και για θέατρο. Ό,τι κάνει. Δώσ' το θέατρο. Βαθύλακος. Τον έβαλα. Βαθύλακος. Λοιπόν, εδώ. Περίμενε. Κάνε εσύ, σου δίνω τρία τοπονύμια της πατρίδας μας. Και τρεις επώνυμους Έλληνες. Μην γελάσεις τον έναν, εντάξει. Θέλω να κάνεις τη σωστή αντιστοιχία. Πάλι αν βγεις εδώ έξω, μόνο η Μενεγάκη θα είναι πιο διάσημα από μένα. Σύφνος, Άνδρος, ναι. Βαθύλακος. Ναι. Και απ' την άλλη, Τσαλτίδης, Μενεγάκη, Σιμίτης. Με την Άνδρο θα πάω εγώ. Εδώ, στο μικρόφωνο. Το Βαθύλακο τον έμαθα από το Χρύσανθο. Ορίστε. Κάνε την αντιστοιχία, ρε. Το quiz. Σύφνος, Σιμίτης, ναι. Και Άνδρος, Μενεγάκη. Και Βαθύλακος. Χρύσανθος, εννοείται. Πρώτο. Αυτό ήταν το εύκολο. Δηλαδή, πώς είναι τα εύκολα. Βγες έξω πάλι εδώ έξω. Πάλι Χρύσανθος σου πούνε. Διάβασε τώρα αυτό που έστειλε. Περίμενε. Διάβασε το σύ, Ελένη. Ορίστε. Περίμενε. Του 660. Έχει αντιστοιχεία. Πάμε. Διάβασε. Του 660. Βαθύλακος ίσον Λεοπάρτ. Λεοπάρτ. Στα άρματα ήταν αυτό το παιδί. Εγώ ήμουν στα Λεοπάρτ ήμουνα. Άνδρος. Άνδρος. Μιλφάρα, εντάξει. Μιλφάρα, και για την Ελένη. Κινέζικο. Κινέζικο Σαρδάμ. Κώστα Παπαδόπουλε, Καβατζόνι στο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Έτσι, Βαθύλακος Λέοπαρντ, Άνδρος Μιλφάρα και Σύφνος Κινέζικο Σαρδάμ. Για τον Κώστα Σιμίτη. Ήμουνα. Βλέπεις μία πόσα από τις φορές... ξάκια μας ακούνε. Ήμουνα στη Σύφνο και περνάει ο Σιμίτης. 2 η ώρα, 2 και 2 έχουν κλείσει τα πάντα με την γυναίκα του, με την Αφροδίτη. Πώς λένε, τη γυναίκα του, Δάφνη, με τη Δάφνη. Και είμαστε μπροστά με Παναγιώτη Παπαδόπουλα και ένα φίλο μας τον Γρηγόρη. Φεύγει, πηγαίνει για το ξενοδοχείο με τη συνοδεία του, ρε παιδί μου, με σεκιουριτάζει. Ήταν η χρονιά που ο Παπαθεμελής είχε κάνει τον νόμο με το 2 η ώρα, 2 και 1 να κλείνουν τα πάντα. Παπαθεμελή, Παπαθεμελή. Και έχει ερημώσει όλη η Σύφνος. Το κάστρο, η χώρα, το λιμάνι κάτω, τα πάντα. Αρτεμόνα, τα πάντα. Κανονικά. Και περνάει μπροστά και του λένε κάτι, παιδιά. Πρόεδρε. Τι είναι αυτά, επιτρέπετε, 2 η ώρα νέκρα το νησί. Και λέει ο Σιμίτης, παιδιά, όχι εμένα, το Παπαθεμελή. Δεν το έκανα, λέει, εγώ, ο Παπαθεμελής. Αυτά. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές, μένουν 15 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τις τρεις διπλές. Για αχαρνής απόψε, παραστασάρα με 2 ώρες, ατελείωτο γέλιο. Με Πέτρο Φιλιππίδη, Ιωάννη Παπαζή, Στάκη Παπαματθαίου, Παύλο Χαϊκάλη και Κώστα Κόκλα. Και τα 5 εισιτήρια για το Βασιλεία ΠΑΟΚ την Τρίτη, στάδιο Τούμπας, ώρα 8.30. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ ή θέατρο ή και τα δύο αν θέλεις, αποστολή στο 54-5-26. Διαμαντής Catering είναι κοντά μας, αναλαμβάνουν από ένα πάρτι 20 ατόμων ή και 2 ατόμων, γιατί όχι, μέχρι ένα παγκόσμιο συνέδριο έως 3.000 άτομα, άντε και 3.100 το δεχόμαστε, εταιρικές εκδηλώσεις, και γενικά πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Επαγγελματίες σεφ δημιουργούν το μενού που επιθυμείτε και προσφέρουν επίσης θέρμανση αν χρειαστεί, ηχητική κάλυψη φωτισμό και τραπεζοκαθίσματα. 18 χιλιόμετρα ΠΕΟΣ Θεσσαλονίκης, όχι ΠΕΟ, Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου. Τηλέφωνο 2310 530 525 για Διαμαντής Catering. Και φυσικά κοντά μας Injection Service. Injection Service, ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην Injection Service. Με νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού και στο ίντερνετι στο injectionservice.gr. Περιμένουν 4 ακροατές, 4 πελάτες, να είστε σύντομοι, περιεκτικοί, to the point. 107 έχει βγει μόνο ΠΑΟΚ, στείλω ένα ματεπώνυμο. 107 βγήκε μόνο ΠΑΟΚ. Πάμε γραμμή, καλημέρα. 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 Πιο δυνατά. Δεν ακούγεσαι πιο δυνατά και περιμένουμε άλλοι τρεις. Τι κάνετε, είστε καλά. Ο παδός του ΠΑΟΚ και της Άρσενα. Καλά είμαστε. Πάμε. Τι σε έκανε να πάρεις τηλέφωνο. Ανησυχείς ότι ο Άρης θα σου πάρει το αλβανικό στοιχείο. Είναι αυτό που κάνεις είναι άκρα ρατσιστικό δηλαδή. Όταν προβατοποιείς τον κόσμο ότι θα πάει σε μια ομάδα, λες και είναι πρόβατο και δεν έχει σκέψη να υποστηρίξει όποια ομάδα θέλει. Ρε εσύ πιο δυνατά, δεν ακούγεσαι, ρε εσύ μόνο με σένα συμβαίνει αυτό. Είναι άκρος ρατσιστικό αυτό που κάνεις. Ποιο είναι ρατσιστικό, βρε.
που λες σε ποιο θα πάνε. Τι, όταν ο Ηρακλής είχε φέρει Κούστα, Μουράτη και Φορτούζη, πήραμε πολλά παιδιά, γενιά ολόκληρη Αλβανία. Όπως εσύ υποστηρίζεις την Αγγλία και αυτοί μπορούν να υποστηρίξουν ό,τι θέλουν. Γιατί εγώ είπα ότι είμαι το ζόρι, ρε φίλε. Αλλά όσο να είναι, δίνει ένα ερέθισμα στους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτοί που ήταν στο Λονδίνο και μένουν και πήγε ο Παπασταθόπουλος, τώρα θα γίνουν Αρσενάλ. Έλληνες. Νέα παιδιά, Έλληνες. Βέβαια, Ελληνάκια. Ελληνάκια 10-15 ετών, βέβαια. Ναι, ναι, 10 όλοι θα είναι. Ρε εσύ, τι λες τώρα. Όταν πήρε η Ρώμα τον Ιάπωνα, τον Πέστοντα, ο Χόντα είχε πάει στη Μίλαν. Είναι άλλη αγορά και είναι άλλη νοοτροπία. Πώς. Εντάξει, και άμα θέλουν οι Αλβανοί να πάνε στον Άρη, δικαιωμάτια. Οι άνθρωποι και η ομάδα θέλουν 20. Και κάνει και καλή ομάδα ο Άρης, αυτός ανησυχεί εσένα μάλλον. Θα δει. Ναι, τρέμω, τι να σε πω. Ναι, Όλγα τρέμει, ναι. Τι να πω, δεν κοιμάμαι το βράδυ, σκέφτομαι. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Σε ειρωνεύεται, δεν ξέρω το σβήνω στο ουίσκι τα δικά σου τα σημάδια. Δεν ειρωνεύτηκε καθόλου ο άνθρωπος. Εσύ προσπαθείς να τον τσιγκλείς, αλλά δεν τσιγκλείεται. Εγώ. Όχι εσύ. Όχι, δεν ο Ασλαμής προσπαθεί εσένα. Δεν κοιμάμαι τα βράδια με τον Άρη, δεν είναι ειρωνία αυτό. Όχι, ρε φίλε, γιατί να φοβάται τον Άρη. Λογικά, λογικό είναι αυτό που λέει, γιατί να το φοβάται. Με τον Ηρακλή φοβάται όλη μέρα. Ναι. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Εννοείται. Άμα τον πετύχει στο κύπελο. Εννοείται. Καλά, μέσα στο σπίτι μου είσαι και έχει κάθε. Είδες. Εννοείται. Ωραία, τώρα ειδικά με τον Τσίπρα. Έγινε, έγινε. Ναι. Περιμένουν άλλοι τρεις. Επόμενη γραμμή. Και έχουμε 8 λεπτά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς. Ναι, έλα, Μάρια, μ' ακούς. Πάμε, καλημέρα. Πάμε, ναι. Με το Χρήστο μαζί είμαι εδώ πέρα. Δεν είμαι μόνος μου. Ναι. Ναι, ναι. Είσαι η φίρμα της ναι. Παρέας. Όχι, δεν είναι. Είναι αγιά. Ρωμανίστα εσύ είσαι. Έλα, ναι. Έλα, Ρωμανίστα από Δυτική Αττική. Πάμε, παλικάρι μου. Τι κάνουμε. Καλά, λοιπόν. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλβανοποιηθεί ο Άρης. Πάντως αυτό που ακούω είναι ότι σίγουρα επιστρέφουν Λάτιν ποδοσφαιριστές. Ναι. Όπως γινόταν και στο παρελθόν. Ναι. Εντάξει, αυτό αν εξελιχθεί όπως είχε εξελιχθεί στο παρελθόν, θα είναι κάτι καλό, γιατί τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα είχε παίξει ένα αλληλεγγύο ποδόσφαιρο τον Άρης, ναι. Πρέπει να πω. Δηλαδή και εγώ που παρακολουθώ τον Ανατόλ μου τα τελευταία 10 χρόνια, λίγες στιγμές ας πούμε είναι που μπορείς να πιστείτε ότι έχει παίξει πιο δικό ποδόσφαιρο. Πιο πολύ κοιτούσε την άμυνα και να πάρει τα παιχνίδια στο 1-2-0 το πολύ. Θεωρώ ότι είναι σταθερά ποιοτικός ο Ατρόμητος τελευταία 5-7 ετία. Σταθερά ποιοτικός. Ναι, απλά από άποψη θεάματος το λέω. Άλλο η. Τώρα να σου πω κάτι, εσύ Ρωμανίστα. Ποιος ελληνικός σύλλογος σου προσφέρει σταθερά θέαμα τελευταία δεκαετία? Καλά, ναι, σίγουρα. Γι' αυτό σου λέω, ρε παιδί μου. Γιατί ο Ολυμπιακός τι έχει προσφέρει σταθερά θέαμα τελευταία δεκαετία? Ωραία. Ακόμα και 5-6 παιχνίδια μέσα στη χρονιά από μια ομάδα δεν είναι άσχημα, δηλαδή να δεις ένα ποδόσφαιρο, ας πούμε, αλφα θεάματος. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να ρωτήσω το Χρήσανθο. Αυτή η νοοτροπία είναι ας πούμε της διοίκησης τώρα, δηλαδή δεν ξέρω, έχει αλλάξει εντελώς η διοίκηση σχέση με το παρελθόν. Τι είναι αυτό που τους έχουν κάνει να στραφεί ας πούμε στο Λάτιν στοιχείο? Στην αγορά την, σου λέει, στην αγορά τη Λάτιν, την Ισπανία. Έχει αυτή τη στιγμή τον κορυφαίο για τέτοιο ζήτημα προπονητή στην Ελλάδα, τον Ερέρα. Έχει έναν προπονητή που ναι, τον ξέρουν τον και τον ξέρει. Γίνει. Τι πριν τον Ερέρα, μωρέ. Στη Γάμα και στη Βήτα ήταν ο Άρης. Περίμενε τώρα κάτι. Ναι, τι πριν τον Ερέρα. Ρωμανίστα. Ποιον είχε έναν. Τον Νούκο Σόουζα. Έχει τον έφερε ο Ήβιτς. Ο Ραούλ Μπράβο. Εντάξει, ήρθε ο Ραούλ Μπράβο. Ο οποίος είχε παίξει τον Ολυμπιακό. Είχα ακούσει να λες ότι ο Ραούλ Μπράβο είναι πιο πολύ που ασχολείται με αυτά. Εγώ έχω πει ότι ο Ραούλ Μπράβο ασχολείται με αυτά. Ότι έχει διασυνδέσει. Και εγώ δεν το άκουσα. Α, καλά, σίγουρα. Ότι καλά. Έχει διασυνδέσει, έχει, ναι. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Όλοι οι παίκτες έχουν έρθει και έχουν πει: ήρθα για τον Ερέρα. Ο ένας, μάλιστα, ο τερματοφύλακας είπε: είχα συμφωνήσει με άλλη ομάδα και μόλις μου είπε ο Ερέρα, ήρθα για τον Ερέρα. Ναι. Ναι. Πρόσθεσε και το γεγονός ότι ο Κώστας Διαμαντόπουλος, που έχει αναλάβει αθλητικός διευθυντής, ένας άνθρωπος που έχει όντως διασυνδέσει, τον πήρε τον Καρυπίδη μέσα σε μια μέρα, τον πήγε στη Ρώμα και στην Ουντινέζε και τον έκανε συνάντηση με τον Μόντζι. Καλημέρα, Ντίνο. Έχει λοιπόν ανθρώπους που και ξέρουν την αγορά και είναι γνωστοί στην αγορά, την Λάτιν αυτή και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης την Boca Juniors, ο Πάκο Ερέρα με τον εκτελεστικό διευθυντή της Boca Juniors ήταν κάτι συμμαθητές, τι ήταν, δεν ξέρω κάτι ήταν. Ναι. Συμπαίχτες, δεν ξέρω τι ήταν, και έχει πρόσβαση. Γενικότερα έχει τους κατάλληλους ανθρώπους
για να έχουν πρόσβαση σε αυτή την αγορά. Και από τη στιγμή που την έχει, είναι φιλοσοφία. Και φτηνή αγορά. Μπορεί να βρει ποιότητα σε πολύ χαμηλή τιμή. Παράδειγμα, α πούμε, Βρετανία δεν μπορεί να πλησιάσει. Δηλαδή, ο Άρης δεν μπορεί να πάει να πάρει, ας πούμε, το extreme της Portsmouth. Ούτε για πλάκα. Αυτό δεν λέει κάτι, Μάρη, γιατί η αγορά της Αγγλίας πια είναι πληφορισμένη. Δεν σημαίνει ότι πώς η χρηματική αξία... Πώς δεν λέει. Όχι ο Άρης, να σου πω κάτι. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάει να πάρει αναπληρωματικό της West Ham. Εγώ άλλο σου λέω. Τι? Ότι ναι. Με τα ίδια χρήματα που μπορείς να πληρώσεις στην Αγγλία, μπορείς να βρεις καλύτερα στη Λατινική Αμερική. Α, εντάξει. Μεγάλο ταξίδι, πού να το κάνει ότι... αυτό. Εντάξει. Είναι έτσι τα κατάσταση στην Αγγλία. Έχουν πληφοριστεί τα πάντα. Δηλαδή έχουν ανέβει οι τιμές χωρίς να αντικατοπτρίζουν αληθινή αξία. Τέλος πάντων και ο Ντιγκίνη που πήρε ο Άρης είναι καλός παίχτης. Ναι, όπα. Ρωμανίστα, παλικάρι μου, κάνε έναν επίλογο γιατί περιμένουν άλλοι τρεις. Ναι. Και ο Ντιγκίνη που πήρε τώρα ο Άρης καλός παίχτης. Απλά πιστεύω θα ήταν καλύτερο να τον αξιοποιήσει όπως τον Ατρόμητο. Ο Ντιγκίνη είναι ένας παίχτης που μπορεί να παίζει στην πλευρά, αλλά δεν είναι τόσο καλός να βγαίνει. Και να κάνει σέντρες είναι πιο καλός να πατάει περιοχή και σαν κρυφός φόρ. Πιστεύω θα το δει σίγουρα από πού. Πάντως είναι επιθετικός για πολλές δουλειές στον Ντιγκίνη. Έτσι τον έχω εγώ. Ναι, απλά εγώ που τον είδα και από κοντά και είχα πάει και σε όλα τα εντός και τον έβλεπα, πιο πολύ αυτό ήταν το στοιχείο του. Να μπαίνει περιοχή και να σκοράρει. Ωραία, θα δούμε. Ωραία. Έγινε Ρωμανίστα, έγινε παλικάρι μου. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Χαίρετε. Κύριε Βασίλη, πιο δυνατά δεν σε ακούμε καθόλου. Μ' ακούς τώρα, Μάριε. Πιο δυνατά λίγο, ανέβα, με το ζόρι σ' ακούμε. Δυνατά, πιο δυνατά. Πιο δυνατά θα μ' ακούς χωρίς το τηλέφωνο. Κύριος Βασίλης, ο παδός του Ηρακλέους, που ενημερώθηκε. Πιο δυνατά. Η κόρη του είναι άρρωστη Ηρακλής και παντρεύτηκε η Ηρακλειδαία. Πάμε, κύριε Κώστα. Κύριε Βασίλη, πώς τον βρήκε. Χαιρετώ και τον Χρήστοφο και όλους τους συντελεστάς του σταθμού. Μία διευκρίνηση πήρε την αξιότητά μου. Ναι. Ο Ανδρέας, αυτά τα πολλά που σας είπε, ανέφερε ότι οι θρησκευτικές μειονότητες καθορίστηκαν από τη συνθήκη της Γενέβης που δεν είχε ούτε μία σχέση με αυτό. Η Γενέβη είναι για άλλα πράγματα. Εντάξει. Έγινε το 1923 στη Λοζάνη. Ναι. Για να φέρει Έλληνες, ρητός και κατεγορηματικός. Έλληνες υπήκοοι, οι μουσουλμάνοι το θρήσκευμα και αντιστοίχως Τούρκοι υπήκοοι, οι χριστιανοί το θρήσκευμα. Μάλιστα. Και όσους βρίσκονται στην απέναντι μεριά του Αιγαίου. Ναι. Έτσι. Για τις εντυπώσεις. Γιατί κάποιος μπορεί να ψάχνει τη Γενέβη και να πει τι είπε αυτός. Ναι. Η Γενέβη είναι για τους εχμαλώτους, είναι για τη συμπεριφορά όταν κάνεις κατοχή κλπ. Να είστε καλά. Ωραία κύριε Βασίλη, και να είστε καλά. Συνέχεια. Μία ακόμη επιτυχής προσπάθεια διαφώτισης σε σκοτεινό σημείο. Και επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Πάμε πιο δυνατά λίγο. Όνομα και ομάδα, φίλε. Καταρχήν, εγώ είμαι Εθνική Γερμανίας, δεν είμαι ομάδες πλέον. Α, είσαι μόνο με Εθνική Γερμανίας. Εθνική Γερμανίας και αυτή τη στιγμή επειδή με έδωσες πάτημα για τον παπά... Πώς τον είπε, Ζαχαρία? Τον παπά Ζαχαρία, ναι. Με έδωσες πάτημα. Ναι, με τον παπά Ζαχαρία. Εγώ είμαι του Μπίρχοφ. Τι? Του Μπίρχοφ, ναι. Εγώ είμαι σωσίας του Μπίρχοφ. Α, εντάξει. Ωραία. Α, σωσίας του Όλιβερ Μπίρχοφ. Είναι τώρα ο υπεύθυνος της Εθνικής Γερμανίας. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας, κάπως έτσι. Όχι επειδή το λέω στο τηλέφωνο, αυτό μου το λένε και άνθρωποι που ασχολούνται με την μπάλα. Μοιάζει με τον Μπίρχοφ, Ναι, και το αστείο πιο είναι ότι έχω και αριστερό πόδι. Ούτε καν θυμάμαι τι πόδι είχε ο Μπίρχοφ. Τον Μπίρχοφ το θυμάμαι μια ζωή, με δεξί και αριστερό κεφάλι. Μια ζωή. Αλλά είχε αριστερό το καλό, ήταν το αριστερό, τέλος πάντων. Ναι. Το όνομά σου πώς είναι, Παναγιώτης. Παναγιώτη, δηλαδή στην Ελλάδα δεν υποστήριζες ποτέ τίποτα, κανένα σύλλογο. Υποστήριζα όταν είναι στην τέτοια, υποστήριζα. Όταν έπαιζε Ευρώπη Μουντιάλ, στο Euro και στα τέτοια. Να σου πω πότε ήμουν άσχημα με την Ελλάδα. Όταν παίξαμε στο Euro του 12. Εκεί ένιωθα λίγο άσχημα. Είναι εκεί που γίναμε... Αλλά και πάλι, εκείνη την ημέρα... Εκείνη την που γυρίζουμε την μπάλα μία ώρα παράλληλα στην άμυνα, αυτό λες. Ορίστε. Που γυρίζουμε την μπάλα μία ώρα παράλληλα στην άμυνα, αυτό λες. Καλά, εντάξει, αυτό ήταν καφριλίκι. Αυτό είναι η ξεφτύλα. Η ξεφτύλα της ξεφτύλας. Άκου τώρα. Ναι. Κάποτε έβγαινα με μια Αγγλίδα, φανατική Λίβερπουλ, και με είχε πει μια μέρα να θα δούμε το Αγγλία-Γερμανία στο Μουντιάλ του 10 τότε. Στο Μουντιάλ το 4-2 με τον γκολ του Λάμπαρντ. Ήταν η φορά που έβαζε γκολ η Γερμανία και δεν μπορούσα να πανηγυρίσω. Ναι, η μεγάλη σφαγή με τον γκολ του Λάμπαρντ, ναι. Έγινε. Ναι. Να είσαι καλά. Αυτά τα δύο μάτια έχω να θυμάμαι. Παναγιώτη, να σε ακούμε πιο συχνά. Ναι. Ωραίος. Πρώτη φορά βέβαια, και θα με ακούτε πιο συχνά. Τι? Να είσαι καλά και για τον Άρη θέλω να πω κάτι, επειδή ο Τσαλτίδης είναι δίπλα σου. Ναι.
ετοιμαστείτε για μεγαλεία, να το ξέρετε. Εγώ δεν είμαι Αριανός, αλλά έχω ένα αίσθηκτο. Θα ετοιμαστείτε για μεγαλεία. Η φωνή που λέμε. Αυτό είναι η φωνή που λέμε. Συγγνώμη Παναγιώτη, στην Ελλάδα δεν υποστηρίζεις τίποτα. Αυτό ρώτησα προηγουμένως. Καταρχήν, εγώ κανονικά λόγω καταγωγής πρέπει να είμαι Ολυμπιακός. Αλλά δεν υποστηρίζω τίποτα. Καφέ Ολυμπιακό. Από πού είσαι, από Πειραιά? Όχι, ρε, κάτω, κάτω. Πελοπόννησο. Α, είσαι και Πελοπόννησο. Ποιο μέρος, ρε? Από τον πύργο Ηλίας. Από πύργο Ηλίας, μάλιστα. Μαζί ναι, αλλά γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα εδώ. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, έγινε... ωραία, ρε Παναγιώτη. Να είσαι καλά, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις? Νίκος, ΠΑΟΚ. Ο Νίκος, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Νίκος, ακούμε, παλικάρι μου. Λοιπόν, εγώ μέχρι τώρα με τη μεταγραφική περίοδο της ομάδας μου δεν είμαι ευχαριστημένος. Γιατί? Όχι, έχω παράπονα με την έννοια ότι γίνονται αυτομεφανείς που οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ τα λένε. Ναι. Τα παιδιά συμφωνώ μαζί τους. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις το Γιαννούλη, παραδείγματος χάρη, και να ψάχνεις τώρα αριστερό μπακ. Α. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τον είχες τάξει. Φίλε, αυτό το είπα εγώ από το Μάιο, Νίκο. Ναι, τον είχες τάξει, αλλά του δώσεις όλους τότε παίχτες. Ναι. Δηλαδή, δίνεις τον κουλούρι, πες ωραία, θα σου δώσω τον κουλούρι, αλλά θα μου δώσεις πίσω τον... Δηλαδή, ένα δικό σου προϊόν. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Και θα πρέπει να σε ερωτήσεις την συνεδρίαση τύπου του κ. Λουτσέσκου. Για να βγαίνουν όλα στη χώρα. Δηλαδή, ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα ψάχνει παίχτες και δεν είναι έτοιμος σε κάποια πράγματα. Νωρίς είναι ακόμα. Κανού αδυναμία είναι. Σιγά, την Τρίτη παίζει μάτς. Νωρίς είναι ακόμα. Καταλαβαίνεις πως τώρα τι καρδιά σου δείχνει, έτσι. Εγώ να πω κάτι το οποίο το είδα τώρα σήμερα το πρωί. Ναι, ναι. Έτσι, το οποίο είχα γυρίσει εγώ από έξοδο. Ναι, ναι, ναι. Και έβγαλα γύρω στις 5 και τώρα το σκύλο. Το σκύλο. Εγώ είδα 5,5 ώρα, ναι, ναι, με τα μάτια μαζί ήμουν να μενούν. Να γυρίζει παίκτης του ΠΑΟΚ στο Μακεδονία Παλάς. Όπα! Όπα! Λίγο, Νίκο, λίγο πιο δυνατά, δυνάμωσε. Με πολύ μαλλί, νάτος. Δυνάμωσε, δυνάμωσε. Με πολύ μαλλί και να γυρίζει 5,5 ώρα και τώρα δεν ξέρω αν είχε πριν. Μήπως είχε βγει για τζόκινγκ. Ναι ρε φίλε, μπορεί να βγει και για περπάτημα. Ναι, ναι, εντάξει. Και καλά να σου πω κάτι. Είναι χαζός, φίλε, αν γύρισε 5,5 ώρα στο Μακεδονία Παλάς. Δηλαδή εκεί θα, φίλε, θα τον δούνε όλοι. Νομίζω ότι τζάμπα ότι τον λιδωρείς. Μπορεί να έχει άδεια. Να είχε ρεπό χθες. Άμα είχαν ρεπό. Σήμερα δεν έχουν προπόνηση. Άμα έχουν σήμερα ρεπό. Μπουντού, τι ώρα είναι η προπόνηση του ΠΑΟΚ σήμερα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Αναστασία. 6 το πρωί. 6 το πρωί. Είχε πρωινή προπόνηση. Ευχή και το παιδί να βγάλει το σκύλο βόλτα. Υπεύθυνη απάντηση από τη ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι πιο υπεύθυνη απάντηση, δηλαδή πεθαίνεις. Ναι, ναι. Τι να πω ρε παιδιά, λυπάμαι. Στεναχωριέμαι γιατί όχι τα προσόντα αυτό το παιδί, αλλά μάλλον δεν ταιριάζει η Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη μάλλον, γιατί στην Αθήνα δεν ξέρω αν έβγαινε και... Άρα Νίκο, θες να πεις ότι θεωρείς εγκληματική την μεταγραφική αδράνεια στις τάξεις του δικεφάλου του Βορρά. Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν μπορώ να καταλάβω αυτός ο Μίχελ γιατί μένει. Νομίζω ότι... Ο Μίχελ μένει γιατί έχει πολύ καλό μισθό, γι' αυτό δεν. Και εγώ θα μένω. Πιστεύω ότι τους κρατάει για κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο Λούμπος. Που θυμάμαι να κυνηγάει. Θα ήθελα πάντως, Χρήσανθε. Ναι. Για μια φορά θα ήθελα να είσαι μια συνέντευξη τύπου του Λουτσέσκου και να κάνεις ερωτήσεις. Στο Λουτσέσκου να κάνω ερωτήσεις. Καλό, καλό. Και εγώ. Νομίζω, κοίτα, άκουσε με λίγο. Θεωρώ ότι μια χαρά ερωτήσεις γίνονται. Μια χαρά. Όχι, το έχω πει. Πλέον είναι τόσοι πολλοί οι συνάδελφοι που γίνονται μια χαρά ερωτήσεις. Απλά ξέρεις τι γίνεται με όλους όσους δεν συμμετέχετε στη συνέντευξη τύπου. Πάντα θεωρείτε ότι αν ήσασταν εκεί θα κάνατε μια άλλη ερώτηση. Εγώ λέω ότι αν ήσασταν εκεί δεν θα κάνατε άλλη ερώτηση. Να σου πω κάτι. Εγώ επειδή είμαι το σκέφτομαι σαν φιλαδός και μπορεί να είναι 15 δημοσιογράφοι και να κάνουν ερωτήσεις. Δηλαδή η πιο προφανής ερώτηση είναι... Για ποιος φταίει και ο ΠΑΟΚ δεν είχε ούτε center for, ούτε αριστερό back, ούτε μέσο. Ποιος φταίει. Ωραία, θέλω να σου πω την απάντηση. Θέλω να πω ότι είμαι Λουτσέσκου. Αυτό το άκουσε να τίθεται ως ερώτηση, Χρήσανθε. Ναι, έχει υποθεί. Γιατί υπάρχει καθυστέρηση. Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση. Το έχει πει 50 φορές τον έχουν ερωτήσει. Και ποιος το είπε. Και ο ένας πετάει την μπάλα στον άλλον. Εγώ έχω κάνει εισηγήσεις, έχω ζητήσει κτλ. Δεν είναι θέμα δικό μου, είναι θέμα διοίκηση, σου λέει ο άλλος. Τι να σου πει, φταίει, γιατί χρειάζεται να ρωτήσει το ποιος φταίει. Ποιος πιστώνεται τα καλά. Ο Ιβάν.
Δεν γίνεται ο Ιβάν να πιστώνεται μόνο τα καλά και όταν υπάρχει καθυστέρηση να μην χρεώνεται. Αυτός που πιστώνεται τα καλά και λέμε μπράβο, πλήρωσες, έκανες, έφερες, έρανες, έφερε τον Μπεκταρά, δεν λένε. Ναι. Έφερε τον Μπεκταρά ο Ιβάν. Ο Ιβάν φέρνει τον Μπεκταρά, αλλά όταν καθυστερεί να φέρει, δεν φταίει ο Ιβάν, φταίνει από κάτω. Και τι γίνεται, παίρνει κεφάλια ο Ιβάν. Φίλε, πάντα αυτό το κεφάλι. Στον Άρη, ό,τι και να γίνεται αυτή τη στιγμή, η ευθύνη του Καρυπίδη. Στον ΠΑΟΚ είναι του Σαββίδη. Στον Ολυμπιακό είναι του Μαρινάκη. Και αν κάποιο τέλεχο δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, είναι ευθύνη δική του που τον διατηρούν στη θέση του. Βλέπε Τσαλτίδη στον Άρη τότε. Έτσι, φυσικά. Φυσικά και είναι, βέβαια. Φυσικά, ρε φίλε. Ναι, απλά, Τσαλτίδη απλά στον Άρη που λες. Εγώ ήμουν υπεύθυνος επικοινωνίας. Έγινε ένα λάθος στο περιοδικό. Άσχετα που δεν το έκανα εγώ, εννοώ με το χέρι μου, βέβαια. Η ευθύνη είναι δική μου. Εκτέθηκε ο Άρης μας στη μεγάλη μετανία. Είναι δική μου η ευθύνη. Και πήγαμε μετά 5.000 δωρεάν match program και μας χειροκροτούσαν οι Άγγλοι. Και έλεγαν μπράβο. Στον Άρη οι Άγγλοι. Ναι. Ναι, τους Άγγλοι. Μπράβο του Άρης FC. It's the only club that gave us free match programs. Αν μίλησαν έτσι δεν είναι Άγγλοι. Some others clubs, they wanted one euro. Ναι, αυτό δεν είναι Άγγλοι. Euro. Λιθουανοί είναι. Euro. Ωραία. Νίκο, παλικάρι μου, για να κλείσουμε. Για να κλείσουμε. Έχεις μοιάσει καθόλου εξωτερικά με τον Μάριο Μάντζουκιτς της Κροατίας? Όχι, γιατί... Όχι. Όχι, γιατί να αρχίσουν εδώ πέρα η Μπουντού τρελαίνεται με Μάριο Μάτζουκι. Τη αρέσει πάρα πολύ σαν άντρα. Άμα την αρχίσουν από εδώ πέρα, περάσει καλά. Α, έτσι άρεσε η φωνή μου. Όχι, ρε. Η Μπουντού γουστάρει σαν άντρα τον Μάτζουκι. Αυτό σου λέω. Και τον Μάτο τον γουστάρει. Και, τραγικό, έτσι. Δεν υπάρχει, τραγικό. Ναι. Και τον λέω Μάτο. Και τη λέω πάνε στη Νέα Ευκαρπία, σαν τον Μάτο έχει 3.000 κόσμο. Αυτά. Ωραία. Έγινε ρε Σινίκο. Για μακάρι να μα εγγύσουν αυτά τα λάθη. Που η αλήθεια είναι ότι και ο Σταύρο και ο Δημήτρη τα λένε. Ναι. Είναι και ο Γιώργος Σταβίδης. Ειδικά ο Δημήτρης τα λέει όλη μέρα. Ειδικά ο Δημήτρης. Ναι, και ξέρω ότι ο Γιώργος έχει βάλει και story που κατηγορεί που ουσιαστικά κράζει τους δημοσιογράφους. Ναι. Ειδικά. Ναι, 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 φίλε, γιατί ο κάθε παράγοντας όταν ασκείται κριτική πρέπει να βρει ένα τρόπο όχι να απαντήσει στην κριτική. Γιατί αυτό γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Αν κάνεις κριτική στο Σαββίδη, στον Καρυπίδη, δεν απαντούν επί του θέματος που κάνεις κριτική. Σου απαντούν για κάτι άλλο, άσχετο. Εσείς και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι με το θέμα του ΣΡΝΑ, δικαιώθηκαν 100% ή του ΠΑΟΚ 24. 100%. Τι ακούγανε, Μπινελίκη. Ωραία. Έγινε Λέβαια, Νίκο Παλικάρι μου. Να είναι καλά το σκυλάκι σου, να το βγάζεις βόλτα και να μας δίνεις αποκλειστικά για το ποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ πάνε κατά τις 5.30-6 ώρες στο Μακεδονία Παλάς. Ωραία. Καλημέρα Μάριε Παλικάρη. Βάλε ρε εσύ για ΠΑΟΚ, λέει ο Μιχάλης. Το 90% των Αλβανών που ασχολούνται με μπάλα στη Νότια Μακεδονία είναι ΠΑΟΚ. Δεν μας αγχώνει Μάριε. Δώσε ένα γλυκό φιλί στην Μπούντου. Μπάτμαν, συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη. Γλυκό φιλί στην Μπούντου δεν δίνω. Από τη στιγμή που της αρέσει ο Μάτζουκης, θα τα παρατήσουμε όλα. Λοιπόν, δώσ' μου τα χαρτιά ρε εσύ, Χρήστατε, για να κλείσουμε, χρωστάμε ένα ακόμη. Να πες το ρε φίλε, με το χρωστάς. Βάλε και το χαλί λιγάκι ρε το εσύ, χάλι. Αναστασία. Τουρουρουπ, 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 τουρουρουπ. Λοιπόν, αύριο... Δώσε, είναι εδώ και 10 και ακόμα δεν έχεις δώσει νικητές να φύγει. Αύριο ο Χρήσανθος... Είναι τρίωρη εκπομπή. Αύριο ο Χρήσανθος... Ναι. Θα κάνει μια παλικαρίσια ωραία εκπομπή με πλούσια λαϊκά άσματα μόνος του, για να προλάβω εγώ να ετοιμαστώ, να φύγω έγκαιρα. Θα λείπω αύριο. Φεύγω Ολλανδία, πρέπει να προετοιμαστώ για την αποστολή. Αναστασία, να σου πω κάτι. Ρε φίλε, τον έχω γεννήσει. Δηλαδή, ζητώ συγγνώμη τη μητέρα του, την οποία λατρεύω. Συγγνώμη. Με γέννησε και αυτή. Εγώ τον γέννησα. Ναι. Κυρία Κατε... Στέλλα. Κυρία Στέλλα λατρεμένη, με τα θεϊκά τα γλυκά. Και 10. Ορίστε. Θα έρθω αύριο. Αν δεν το έλεγα, θα λέω, όχι, μάλλον θα έρθω, όχι, δεν θα έρθω, κανονικά, θα έρθω κανονικά, ναι. Τώρα, θέλω να φύγω. Δεν μπορώ, θα έρθω, αλλά δεν μπορώ μόνος μου, χωρίς εσένα. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Ένα διωράκι γρήγορα. Έχω πάθει σύνδρομο. Θα κάνω το απόγευμα. Δεν προλαβαίνω να ετοιμαστώ. Θα κάνω σύνδρομο. Δεν προλαβαίνω να ετοιμαστώ. Γιατί δεν προλαβαίνεις. Έχω να πλύνω 30 σόβρακα. Και θα δω, εντάξει. Τη Δευτέρα αρχίζει η άδειά σου. Να φύγω με Σαββατοκύριακο. Να φύγω με βρώμικα μαζί μου. Μην φύγει χωρίς. Χωρίς σόβρακο. Με έχει για τέτοιο. Χωρίς σόβρακο. Με έχει ικανό εμένα να κυκλοφορώ κάτω. 100%. Χωρίς σόβρακο. Με τίποτα. Πρέπει να ντρέπεσαι. Με γυμνιστή. Θα φορά τα string των κοριτσιών που θα αναστραφεί. Βρέθηκα σε παραλία. Πες την Πούτου να σε δώσει δύο. Βρέθηκα σε. Τι είμαι, φίλο Μπέκαμ. Βρέθηκα. Βρέθηκα σε παραλία με 2.500 γυμνιστές και ήμουν ο μόνος ντυμένος.
Εντάξει. Με βερμούδα δηλαδή. Θα πεις τους νικητές. Λοιπόν, πάμε τους νικητές. Ξεκινάμε με το θέατρο που ήταν οι λιγότεροι. Αχαρνείς απόψε πηγαίνουν οι Ευρυδίκη Ευαγγελοπούλου, Θοδωρής Γεωργίου, και Ασηλέας Ντάντης. Ντάντης, ζητώ συγγνώμη. Ο Ντάντη, ο Ντάντη, Ντάντη, κουλ. Ο Ντάντη, κουλ. Αντιστρόφος, Ασηλέας Ντάντης, Θοδωρής Γεωργίου, Ευρυδίκη Ευαγγελοπούλου. Ναι. Και πάμε τώρα στα ΠΑΟΚ Βασιλεία εισιτήρια. ΠΑΟΚ Βασιλεία. Πολύ πιο πολλές συμμετοχές ο ΠΑΟΚ, να είναι καλά ο Ασλαμής που έκραζε. Το ψεύτη. Κώστας Γαϊτανίδης. Γαϊτανίδης. Νίκος Χατζής. Μπράβο τα παιδιά. Γιάννα Τζιόγα. Πρώτη σε μηνύματα είμαστε, να ξέρεις. Το ξέρω, το βλέπω. Όσοι έχουν όλοι, όλοι οι άλλοι μαζί έχουμε όχι, παραπάνω όχι. Τα ζωή. Και ο Τσατσαρός έχει πολλά. Ιωάννα Τενεκετζή. Και Κώστας Γιώργας. Η ώρα αρχίζει η εκπομπή του. Τα επαναλαμβάνω, αντιστρόφως. Σήμερα 7 η ώρα ξεκίνησε. Αναστασία δεν είναι. Όχι. Ο Κωστής σήμερα 7 δεν ξεκίνησε. Αφού λείπει ο Μπατμανίδης. Όχι, 8 αρχίζουν τα μηνύματα. Μία ακόμη φορά. 98-96 τον κερδίσαμε. Φίλε. Και έδινε κρέας, Εισιτήρια. Που κάνει αμάν ο κόσμος. Εισιτήρια, ρε φίλε. Και κρέας έδινε αυτός. Εμείς δίναμε θεάτρου εισιτήρια. Και κρέας έδινε. Ναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε αντιστρόφως. Δύο εισιτήρια για το Opticon Express κάνουν τη διαφορά. Για το ΠΑΟΚ Βασιλεία. Κώστας Γιώργας. Θέματα 99 έχουμε. Ιωάννα Τενεκετζή. Ναι. Γιάννα Τζιόγα, Τζιόγα. Νίκος Χατζής, Χατζής. Κώστας Γαϊτανίδης. Γαϊτανίδης. Να πω ότι ο Θοδωρής Γεωργίου ναι. είχε στείλει και για θέατρο και για ΠΑΟΚ και πραγματικά μας συγκίνησε. Αυτά. Λοιπόν, αύριο εδώ 10 με 12 τρόικα κανονικά. Θα είμαστε. Θα δούμε τι θα δίνουμε. Ίσως να δίνουμε κι άλλα εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βασιλεία. Ναι. Ίσως. Θα δούμε γιατί άλλο μπορούμε να δώσουμε. Ναι. Γιατί που σου κούω συνήθως το καλοκαίρι δεν έχει κίνηση. Για ευνόητους λόγους, έτσι. Αλλά όλο και κάτι θα δώσουμε. Εντάξει. Ναι. Αυτά θα από εμάς. Θα καταρχήν άδεια στο Μάριο και άδεια στο Χρήσταθο. Θα είναι τελευταία μέρα αύριο. Ναι. Θα είμαστε εδώ και οι δύο. Και θα βάλω. Εγώ βέβαια κάποια θα λείψω τρεις μερούλες. Γιατί μετά θα με ακούτε από την Ολλανδία. Θα βάλω κάποια θεματάκια καλοκαιρινά αύριο. Καλοκαιρινά. Στα οποία μπορεί. Αύριο είναι του προφήτη Ηλία. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Εκεί βαφτίστηκα. Πάλι ο Βαθυλάκης. Στον προφήτη Ηλία. Δεύτερη μέρα χορηγός. Πανηγύρι. Πού είναι εδώ ο προφήτης Ηλίας. Πού είναι. Ειλικρινά ντρέπω. Τι. Πού είναι. Στην Ηλιούπολη. Προφήτης Ηλία. Όπως είσαι σηκωφύγε, όπως είσαι, άντε πάρα βγει. Τι. Έχει προφήτη Ηλία η Ηλιούπολη. Και μεγάλο πανηγύρι εκεί. Η Ηλιούπολη εδώ. Πώς λέγεται η ομάδα του προφήτη Ηλία στο νομό Πέλης. Νομό Πέλας. Δίπλα στην Καλή. Προς ποια μεριά είναι, Έδεσα. Η Καλή είναι Νίκη Καλής. Έδεσα ή Αριδαία. Σκίδρα. Α, προς Σκίδρα. Προφήτης Ηλίας. Άρης. Άρης φυσικά ρε φίλε. Άρης προφήτη Ηλία. Είσαι βλάξ. Λέω γι' αυτό θα το είπε. Λέω γι' αυτό θα το είπε. Αλλά έχει η Ηλιούπολη εδώ. Η Άνω είναι ή κάτω. Μεσαία. Στην Άνω. Προφήτης Ηλίας παιδιά ένας είναι στη Θεσσαλονίκη. Και είναι εδώ πάνω κάτω από τα κάστρα. Αυτό είναι. Και είναι στυλάτος παλιός και όμορφος. Και εκεί βαφτίστηκε. Έχουν 3 ώρες εκπομπή αυτή μετά. Άντε. Λοιπόν, από εμάς. Τον Σωτήρη Δασκαλάκη και την Αναστασία που ήταν σήμερα μαζί μας. Να έχετε μια bloody rocking day!